Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις και πως το πεις πιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομοίρας με Θανάση Πολίτη στη δίδυμη στον Νίκο, Θανάση Καραμπάκο στο production. Την κυρία Βιγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα στο Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Ακούστε τα καλά νέα της κάνουν στους εκτυπωτές και συγκεκριμένα της σειράς Pixma. Με σύστημα συνεχούς παροχής μελανιού της Canon, το οποίο χρησιμοποιεί επαναγεμιζόμενες δεξαμενές και επιτρέπει εκτυπώσεις μεγάλου όγκου με σημαντική μείωση του κόστους για το μελάνι. Έτσι, εκτυπώνεται έως και 7.000 έγχρωμες και 6.000 ασπρόμαυρες σελίδες με μόνο ένα σετ 4 φιαλών μελανιού. Το G1400 είναι εκτυπωτής. Το G2400 είναι πολυμηχάνημα, ενώ το G3400 είναι πολυμηχάνημα το οποίο υποστηρίζει Wi-Fi και προσφέρει δυνατότητα γρήγορης και εύκολης εκτύπωσης χωρίς καλώδια από υπολογιστές, με την εγκατάσταση ενός δωρεάν SW Canon Print App για smartphone και tablet. Προτινόμενη τιμή για το G3400 199 ευρώ και επιστροφή χρημάτων 20 ευρώ μέχρι το τέλος του Γενάρη. Διαθέσιμο στα Public, στα MediaMarkt και στο Κοσόβολο. Μην ξεχνάτε ότι τα Χριστούγεννα, για τα οποία απομένουν μόλις 5 μέρες, υπάρχει το ρεβεγιόν αγάπης του Μετρόπολης 95,5, αφού 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή Αεροδρομίου σε μια ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5 ανήμερα Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Καλέστε τώρα στο 2310 90 90 90 και δηλώστε τα στοιχεία σας, γιατί αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί, θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά για όλους και απαραίτητη προϋπόθεση για εσάς οι οποίοι θέλετε να συμμετέχετε σε αυτό το ρεβεγιόν αγάπης είναι η κάρτα ανεργίας ενισχύ. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι ακόμα και στο φαγητό τελικά άλλα πράγματα θέλουν οι γυναίκες και άλλα οι άντρες. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα πλέον. Το έλυσε ο Deliveras. Τώρα στο deliveras.gr μπορεί να παραγγείλεις ταυτόχρονα άλλο φαγητό για τη γυναίκα σου και άλλο για σένα. Από διαφορετικά καταστήματα και η παραγγελία σου να μπει σε ένα καλάθι σε ένα λογαριασμό. Στο deliveras.gr όλα γίνονται τελικά. Λοιπόν, Πάο Κάρι παρακαλούσανε πολύ. Πάο Κάρις δεν κληρώθηκε, Κωστάκι μου. Άρης Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ Πανετολικός. Πολύ καλές κληρώσεις. Κασιόπη Παναθηναϊκός. Πολύ καλή κληρώση για τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλή κληρώση για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή κληρώση για τον Άρη. Πολύ καλές κληρώσεις. Κάτσε ρε, ο Άρης τι τύχη έχει απέναντι στον Ολυμπιακό. Τι τύχη έχει απέναντι στον Ολυμπιακό. Καταρχήν ο Άρης θα βγει από το κύπελο. Και δεν θα έχει τον πελά του κυπέλου. Είναι πολυτέλεια για τον Άρη που είναι μικρή ομάδα Β' Εθνικής που κάνει πρωταθλητισμό για να ανέβει στην Α' Εθνική, mm-hmm. το κύπελο. Ναι. Ο Άρης όταν θα, αν και εφόσον πάρει ένα μεγάλο μέτοχο ισχυρό, δυναμώσει οπαδικά, δρεωθεί και γίνει σαν τον Ατρόμητο, σαν την Ξάνθη, μια ομάδα τέτοιου είδους ας πούμε κτλ. Mm-hmm. Τότε θα μπορεί να σκέφτεται το κύπελο. Δηλαδή... Από εκεί και πέρα γλίτωσε μεγάλους μπελάδες αποφεύγοντας τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γλιντώνοντας παίκτες, έδρα, τιμωρίες. Ένα-ένα. Ναι, τι ένα-ένα. Δηλαδή, θεωρείς δεδομένο ότι επειδή δεν μπορούμε με το αν και εφόσον, θέλω να πεις τους λόγους που εσύ δεν ήθελες να παίξει. Εγώ ήθελα να παίξει, ρε Χαϊβάνη.
Εγώ ήθελα να παίξει για εκείνη φασαρία να δουλειά. Εγώ ήθελα τότε να παίξει. Πες μου τους λόγους. Δεν ήθελες να παίξει, λέει. Ωραία. Είσαι χαζός. Στη δουλειά μας είναι κακό αυτό. Τότε πες μου τους λόγους. Ναι. Που ο Άρης είναι ωφελημένος που δεν κληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ωφελημένος που δεν κληρώθηκε με τον Άρη. Όχι. Όχι. Και τον ΠΑΟΚ είναι αδιάφορο ή είναι. Έχασε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί αυτό το μήνα και τον άλλο να αποπροσανατολίσει τους πελάτες του. Και μια ωραία ιστορία αποπροσανατόλισης θα ήταν και ένα κύπελο με τον μικρό Άρη να περάσει. Να μην γίνουν οι μεταγραφές που λένε θα φέρουν τίποτα, ξέρω εγώ, παιχταράδες. Ήδη λένε στη μεταγραφική περίοδο αποπροσανατολίζουν το κοινό η ίδια η ΠΑΕ, στέλνοντάς την να ονειρεύεται τη νέα Τούμπα και τα ποδήλατα του Μεγαλέξανδρου. Αντί να λένε φέρτε παιχταράδες να πάρουμε το κύπελο ή να πάμε στη δεύτερη θέση να χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Ήδη να πούμε Ιανουάριος έρχεται και αυτοί λένε για το επικοινωνιακά ψάχνουν να βρούνε. Ρεπορτάζ, να πούμε, ο ΠΑΟΚ να δώσει, όχι οι ρεπόρτερ μας, γενικότερα τα παιδιά, η ίδια η εταιρεία. Για την Τούμπα, για την. Είναι η νέα Τούμπα και το lifting και το αυτό. Σε χλαμάρες. Καταρχήν γι' αυτό μιλήσανε. Χλαμάρες. Αυτά τα λες τον Ιούλιο και τον Ιούνιο. Γι' αυτό μιλήσανε μετά από νίκη. Κάτι το οποίο έρχεται σε. Δεν καταλαβαίνεις τα ελληνικά τώρα, ποια νίκη. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστόλη. Βρε καταλαβαίνεις. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα 17-0 σε γκολ από την ώρα που έφυγε ο φίλος ο Τζαβέλας. Δεν τρώει γκολ ο ΠΑΟΚ μέχρι και ο Βαρέλα παρουσιάζεται καλός αμυντικός. Φίλος μου, ο Τζαβέλας κόκκινε δεν είναι. Κατάλαβες τι εννοώ, αφού τον έσχισες. Από καλαμπούρι νιώθεις. Όχι, ούτε εγώ νιώθω από καλαμπούρι ούτε ο Ζαΐρης. Τα ρουφιανιλίκια σου τα κάνεις αλλού. Τι είναι? Τα ρουφιανιλίκια σου και τα πονηρά σου κάνεις αλλού. Από ρουφιανιλίκια είσαι δικαιωμένος. Κάθε μισή ώρα στον Ανδρώνη πάνω είσαι εσύ πάντως. Τι είμαι? Από τότε που εξαφανίστηκε ο σκύλος, βρήκες άλλους τρόπους να τον προσεγγίζεις. Τέλος πάντων, δεν τη ώρα σου, δεν ενδιαφέρει το κοινό. Σου λέω λοιπόν, για να μην αποπροσανατολίσουμε. Εγώ δεν έδωσα τον αριθμό την ακίνητο στο αυτοκίνητο στην ασφάλεια. Ποια ασφάλεια? Στην ασφάλεια. Η δικιά σου? Ναι. Ξέρεις ότι θέλω να σου κάνουν μήνυση από το αστυνομικό μέγαρο. Γιατί δεν με κάνουν? Γιατί είπες. Γιατί σε λυπούνται, ρε κόκκινε, δεν έχουν να σου πάρουν και τίποτα. Δεν έχουν να πάρουν. Τι να σου πάρουν, αυτό το που βρωμάει να πούμε 15 μέρες. Εγώ πάντως δεν πήρα τηλέφωνο να δώσω τον αριθμό πινακίδας στο αυτοκίνητο σου. Οπότε για ρουφιανίες μην μιλάς. Καταλαβαίνεις τώρα. Είπαν οι άνθρωποι. Με μάρτυρες. Να σου κάνουν μια πλάκα, να σε σταματήσουν, να σου μη σου βρουν άδεια, δίπλωμα, ξέρω κτλ. Να σε τρομοκρατήσουν. Τι έχεις? Αφού τα έχω. Τίποτα δεν έχεις. Ούτε φαρμακείο έχεις μέσα, ούτε τρίγωνο έχεις, τίποτα δεν έχεις. Αν θέλει να σε γράψει ένα τροχονόμο. Εμένα γιατί να με γράψει? Αν θέλει να γράψει οποιονδήποτε. Όχι, δεν μπορεί. Θα βρει. Όχι, δεν θα βρει. Σε μένα δεν θα βρει. Έχεις μπουφάν αυτό εδώ το φανάρι. Έχω και το μπουφάν. Αυτό που είναι σαν το Δήμο. Έχεις τρίγωνο. Έχω τρίγωνο. Και τετράγωνο έχω. Θα σου πει γιατί το φανάρι σου είναι χλωμό και δεν. Χλωμό το φανάρι σου. Ναι. Θα μου πει τίποτα δεν μπορεί να πει. Ό,τι θέλει. Δίπλωμα, άδεια, κάρτα καυσαρίων, κταίο, μέω, ασφάλεια, ρεσί. Δίπλωμα κτλ. Τι ρεσί. Είναι γνωστό. Μια πλάκα θα σε κάνανε μωρέ κόκκινε. Ναι. Μια πλακή, αφού έχει χιούμορ εσύ. Και με ρουφιάνευε εσύ για ναι, πλάκα. Σε ρουφιάνεψα εγώ για πλάκα. Ναι. Σου σταμάτησα τη μήνυση. Γιατί από το μέγαρο θα αρχίσουν και σου κάνουν. Γιατί θα γινόταν. Γιατί είπε ότι πετάνε οι αστυνομικοί, πετάξαν τις πέτρες. Άμα και τι θα κάτσουν να φάνε, δηλαδή. Άμα θέλει να πιαστεί ο άλλο, δηλαδή. Να μου την κάνει τη μήνυση. Δηλαδή, μα δεν υπήρχε τέτοιο. Αρχίζει να τρέμει πάλι. Α, μου έκανε χάρη, δηλαδή. Βέβαια, που με ρουφιάνεψε, με έκανε χάρη. Τι σε ρουφιάνεψε, θα σε κάνανε ένα ψηλό έλεγχο εκεί, θα σε κατεβάζαν κάτω. Θα και εσύ για να με προστατέψει, γι' αυτό έδωσε την αριθμό πινακίδα. Είσαι καλό άνθρωπο. Η ρουφιανιά τη λέει προστατεύει. Είπα νύχτα αλφα το νούμερο του αυτοκινήτου και τα λοιπά. Ναι. 80... Το έχει κάνει και άλλη φορά. Το έχω κάνει και άλλη φορά. Λοιπόν. Οπότε μη φορά τα μπέλε. Για τον Άρη τώρα, επειδή ένα τέταρτο θα μα πει. Ναι. Μισό λεπτό. Α, τα μισό λεπτό. Για τον ΠΑΟΚ είναι καλή η κλήρωση. Όχι. Γιατί θα φτάσουμε στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν είναι καλή κλήρωση. Επικοινωνιακά δεν είναι καλή κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ, σου ξαναλέω, ψάχνει επικοινωνιακά να αποπροσανατολίσει τους πελάτες στο κοινό του με τη νέα Τούμπα. Αφήνοντας τις μεταγραφές. Γιατί ρε φίλε δεν παίζει καλά. Άντε πάλι τα ίδια. Δεν καταλαβαίνει ρε. Ρε κόκκινε μου. Πάνε κανένα εγκεφαλαιογράφημα να σου βρουν πόσα άλογα έχει το κεφάλι σου. Πόσους ύπους έχει. Τι καλά είναι ρε κόκκινε. Αν θέλουν να καταλάβουν. Σήμερα κάποιους... αν τελείωνε το πρωτάθλημα, πού θα ήταν ο ΠΑΟΚ, θα έβγαινε Ευρώπη? Όχι. Όχι. Άρα λοιπόν, Χριστούγεννα, ο ΠΑΟΚ είναι κάτω από την πέμπτη θέση. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είχε ένα κλειδονισμό με τον Τζαβέλα και τον Ήβης, η οποία πέρασε ανέμακτα με τις νίκες. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Και έρχεται η περίοδο των μεταγραφών. Στην περίοδο των μεταγραφών, αντί να έχουμε πρώτες σελίδες από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα αποκτήματα. Τα ονόματα, τα υποψήφια. Έχουμε να πούμε μια νέα τούμπα, μια φωτογραφία να πούμε, η οποία φωτογραφία είναι σαν ένα αερόστατο να πούμε, πώς θα λένε, ανεμόπτερο, πώς θα λένε αυτά με τα. Με τον γκάζι που είναι, ναι, η νέα Τούμπα. Και πώς θα γίνει η νέα Τούμπα και με τα λοιπά. Γκάζι. Άσε ρε κόκκινε τώρα. Αερόστατο, λοιπόν, θες να πεις. Άρα λοιπόν, αερόστατο. Άρα λοιπόν, αν ο ΠΑΟΚ τύχαινε με τον Άρη, που ήταν μια καλή κλήρωση για αυτόν, γιατί έχει καλύτερη ομάδα, θα τον πέρναγε τον Άρη. Ναι. Θα τον πέρναγε τον Άρη. Θα ασχολιόντουσαν αριανοί ΠΑΟΚΣΙΔΕ, θα φεύγανε οι μεταγραφές. Είναι κακή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Μάλλον είναι κακό που δεν κληρώθηκε με τον Άρη. Για τον Άρη όμως,
που απέφυγε τον ΠΑΟΚ είναι καλό γιατί γλιτώνει. Τιμωρία Χαριλάου. Ουτοπικές καταστάσεις να αποκλείσουμε τον ΠΑΟΚ στον κύπελο. Ουτοπικό. Δεν μπορείς. Τραυματίες παίκτες. Υποκειμενικό είναι. Άστερε κόκκινα τώρα. Από το 1970 δεν αποκλείσαν τον ΠΑΟΚ ποτέ, θα τον αποκλείσουν Β' Εθνική. Μπάλα είναι. Ράσε με καημένε, μπάλα είναι τώρα, σαν χλαμάρα τώρα. Μπάλα είναι. Ούτε στημένο παιχνίδι δεν μπορεί να κερδίσει. Άρης ΠΑΟΚ, Άρης. Α, παράταμε τώρα. Δεν μπορεί να κερδίσει. Δεν μπορεί να τον ΠΑΟΚ να τον κερδίσει. Πώς θα γίνει τώρα. Ακούγομαι. Τι ακούγομαι. Λοιπόν, για το πώς σας φάνηκε. Για το πώς σας φάνηκε η κλήρωση 9.55 και είναι το μήνυμα στο 54. Με νοιάζει εμένα πώς το φάνηκε τον άλλον να κλήρωσε. Εμένα με νοιάζει. Σου λέω, εσένα μπορεί να σε νοιάζει. Εγώ στεναχωρέθηκα που δεν κληρώθηκε Άρης ΠΑΟΚ. Θα είχα ένα μήνα ιστορία. Για τον Άρη είναι πολύ καλό. Για τον ΠΑΟΚ είναι μέτρια η κλήρωση με τον Πανετολικό. Δεν είναι σίγουρη πρόκριση. Και είναι κακό επικοινωνιακά που δεν κληρώνεται με τον Άρη. Γιατί μετά από την Τούμπα θα μας πάνε στη Μεσύμβρια, μετά θα μας πάνε στη Σουρωτή να μας δείξουν τον αποθηκάριο της Σουρωτής και οι μεταγραφές θα πάνε μπάι. Θα έρθει κανένας χοντρός σαν και εσένα να πούμε, κανένας πλατυπόδης και θα περάσει πάλι έτσι η μεταγραφική περίοδο. Το καταλαβαίνεις αυτό, ναι ή όχι? Τέλειος. Δεν έχω άλλο κάτι να πω. Δεν έχω. Αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, έτσι. Εγώ έχω να προσθέσω. Να προσθέσω ό,τι θέλεις. Το ότι πρέπει να βλέπουμε τα αρνητικά και τα θετικά. Γιατί εγώ τι είδα. Εδώ θέλω να επιστρατεύσεις την κοινικότητα που έχεις. Ναι. Και να μου πεις ποια είναι τα ωφέλη, ναι, της κλήρωσης του Άρη με τον Ολυμπιακό. Τα ωφέλη. Τα ωφέλη είναι ότι... Δηλαδή εσύ βγαίνεις σήμερα, συγγνώμη, ναι, πριν τα πεις, εσύ βγαίνεις σήμερα και λες ότι ο Άρης είναι ο πιο τυχερός της κλήρωσης. Όχι, είναι πολύ καλός. Πολύ τυχερός, ναι. Ναι. Γιατί, τι κοιτάς με το μάτι στον καβό, τι κοιτάς. Είδα την είδηση. Ποια είδηση? Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παίζεις με τον Ολυμπιακό στο Χαριλάου. Ο Μπέντο θα βάλει και 3-4 αναπληρωματικούς. Θα βάλει τον Μανθάτη, θα βάλει τον. Πώς δεν το λένε, ξέρεις αυτό. Το ξέρεις, πώς δεν το ξέρεις. Έχει να πούμε να πάει στις Τουρκίες. Με τον Άρη θα κοταροχτρυπιέται. Στην Τουρκία έχει να πάει το φλεγάρι. Ο Άρης έχει την. Ναι, μπράβο. Ιανουάριο είναι αυτή. Δεν θα φουλάρει και να έχει τραυματία. Τι θα πάει αυτό. Λοιπόν ο Άρης να παίξει ένα 5-3-2 με δευτέρου ρόλου. Να κοιτάξει να περιορίσει τον Ολυμπιακό κτλ. Να μαζέψει κανένα φράγκο για να μην πηδάνε οι οπαδοί μέσα τζάμπα και εκεί, όπως πάει ότι εσείς και οι Αριανοί παίρνετε τζάμπα στο γήπεδο, να πληρώσει κανένα εισιτήριο. Να πάρει κανένα φράγκο από το τηλεοπτικό. Να πουλήσει καμιά φανέλα, να πούμε, του Κόκε στην μπουτίκ. Να κουνηθεί λίγο, να πούμε, το σωματείο. Φυσικά και είναι καλό. Τον Ολυμπιακό δεν τον μισούν οι Αριανοί. Φίλος τους είναι. Δεν έχουν αυτά τα μίση. Τα είναι φίλοι με τον Ολυμπιακό. Φυσικά είναι. 50 Αριανούς να ρωτήσεις για τον Ολυμπιακό, α πούμε, μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σου πούνε. Άμα πεις στον Ηρακλήδη, θα αρχίσει να βρει το Μαρινάκι. Ο Παοξής θα νομίζει ότι του παίρνει το πρωτάθλημα. Ο Αριανός σου λέει, να πούμε, ας μην κουνηθώ κιόλας με το θεριό. Όπως έκανε ο Καλατζίδης και δεν ανεβήκαμε από τη Γάμα Εθνική στη Β', θα περάσει ο Ολυμπιακός από το Χαριλάου 1-1-0-0-1-2-0-1 και 3-0-3-1 στο Καραϊσκάκι. Τελείωσε. Πήρε τα λεφτά. Τελείωσε. Ήσυχα, όμορφα και καλά. Τώρα πάει να παίξει Άρης ΠΑΟΚ. Να κονομάω εγώ και εσύ, καλό θα ήταν. Αλλά θα πέσει το κοτρόνι της Αλεπούς. Τιμωρία του Χαριλάου 4 αγωνιστικές. Τραυματίες παίκτες. Αποβολές παίκτες ο Καράμπελας κτλ. Και τελειώνει το ματσχάνι και το παιχνίδι. Και ποιο το κέρδος. Κατάλαβες, ρε, που βάλει με ρούχα. Συμφωνώ. Άμα συμφωνείς, τι. Όταν έχεις δίκιο, συμφωνώ. Δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, επειδή θέλανε 50 βλαμμένοι Αριανοί, 100 να πέσει Άρης ΠΑΟΚ, ρωτάς 300.000 Αριανοί αν θέλανε, νορμάλ άνθρωποι. Πόσες? 200.000, 150 πόσες είναι, 180 πόσες χιλιάδες είναι όλοι οι Αριανοί στον κόσμο. 300.000 μείνανε. Θέλαν τον ΠΑΟΚ, λες. Τόσο βλάκες να είναι, δεν νομίζω. Πάμε παρακάτω. Πες το χωρικό γιατί πραγματικά. Δεν μπορώ, πονάει ο λαιμός μου, έχω πολύ παθά. Πες τον εσύ. Φάει τη γλώσσα σου, ρε βλαμμένε. Πες, είμαι βραχνιασμένος. Δηλαδή. Βραχναμένος είμαι. Είσαι βραχναμένος. Λοιπόν, τα καλύτερα λουκάνικα ζουμακιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένη και συντηρητικά, ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα ζουμακιά, πάμε στον Παναγιωτάκη. Τα γνωρίζετε σίγουρα, αν δεν τα γνωρίζετε, σα στείνει ο Ραπτόπουλος. Λουκάνικα ζουμαγιά Παναγιωτάκης, Βασιλείος Γεωργίου 12 απέναντι στη στάση Ευζώνων. Γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. 9.55 γίνονται τα μηνύματα στο 54.340. Πολύ κρύου σα βλέπω. Σε ποιο πράγμα? Δεν στέλνουν πολλά μηνύματα. Για ποιο πράγμα, για ποιο? Για την κλήρωση. Ποια κλήρωση? Δεν κληρώνουμε λουκάνικα. Τι τίποτα, δηλαδή, ενώ πριν φέρτε μου τον Άρη να τον κλεντήσω. Όχι, ο Γιωργάκης έκανε ανάρτηση στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter που την έκανε. Όχι, οι Παοξίδες Αργιανοί. Τώρα. Τζαβέλα το ρώτησε για να κάνει. Το απόλυτο ξενέρωμα. Τι να πω, ρε, πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Αργωνία. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά έρχεται να σας ανοίξει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27.
Και μην ξεχνάτε ότι πέρα από τις κλειδαριές τύπου Immobilizer που πάτε στην Δελφόν 101 και Mark Botcher γωνία για να σας αλλάξει οικονομικά και αξιόπιστα, υπάρχει μια απίστευτη, μοναδική, απίστευτη προσφορά για μια νέα κλειδαριά ασφαλείας με κύλινδρο Ιζέων, ο οποίος μπορεί να βγάλει κλειδιά μόνο εκεί. Δηλαδή εσείς που έχετε τα κλειδιά του, τα βγάζετε μόνο εκεί. Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσα Αργωνία και πουθενά άλλου. Μόνο στον Στέργιο Πετκανίτσα, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και να μην κινδυνεύετε από απώλειος. Τα λέμε πουθενά, πουθενά. Λοιπόν, μιλήσαμε για την κλήρωση του κυπέλου. Είπε ο Κωστής τα θετικά, κατά την εκτίμησή του, για τον Άρη. Είπε τα αρνητικά για τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν καλή κλήρωση του ΠΑΟΚ και επικοινωνιακά, αλλά και έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία δημιουργεί ευκαιρίες στην κόντρα, του δημιούργησε κατάσταση στην Τούμπα το τελευταίο τέταρτο. Δεν θα πέρασε εύκολα δηλαδή, θέλω να πω. Εκτός κι αν είσαι κακή μέρα ο Πανετολικός. Και επικοινωνιακά ήθελε ο ΠΑΟΚ τον Άρη για να περάσει αλόβητος την περίοδο των μεταγραφών. Θα είχαν σε μεγάλη ευεξία οι παοξίδες αποκλείοντας τον Άρη σε διπλούς αγώνες. Θα ξεχνούσαν να τους φέραν κανένα παλτό, κανένα χοντρό, κανένα πλατιπόδι πάλι. Κατάλαβες, Γρηγόρη? Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Όταν βλέπω εγώ περίοδο των μεταγραφών, η ίδια η ΠΑΕΠΑΟΚ να προωθεί το θέμα νέα Τούμπα, για μένα είναι καθαρά θέμα από προσανατολισμού στους πελάτες, παύλα οπαδούς, παύλα φίλους του ΠΑΟΚ. Εσύ το βλέπεις αλλιώς? Όχι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Φυσικά και κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Έξυπνα φέρονται στον ΠΑΟΚ. Πανέξυπνα. Είναι έξυπνοι άνθρωποι στο επικοινωνιακό κομμάτι. Πανέξυπνοι. Αλλά και εγώ ερμηνεύω τα γεγονότα με το δικό μου τρόπο. Εντάξει. Διαφωνήσαμε. Δεν έχω εγώ κανένα γκάιλε, κανένα γραφείο τύπου να παίρνω. Ξέρω εγώ. Εγώ βλέπω όλες τις ομάδες το ίδιο. Τον Αστέρα Δευροποτάμου μέχρι τον Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, μπορεί να τα βλέπεις όπως θέλεις. Να σε δώσω συγχαρητήρια για τα χθεσινά σου προγνωστικά. Προγνωστικά. Ναι. Εσύ αν τα έπαιζε τα κονόμαγες δηλαδή τα χθεσινά. Είπες ότι τα έπαιζε. Εγώ δεν έδωσα προγνωστικά. Εγώ φίλε, ένα προγνωστικό έδωσα. Ποιο? Ότι θα βγει η ΑΕΚ γκολ-γκολ. Θα βγει η ΑΕΚ γκολ-γκολ. Εσύ έλεγες διπλό. Ναι. Κατάφερες να παίζει η ΑΕΚ με 10 παίκτες. Ναι. Δηλαδή είχες όλα τα εχέγγυα για να βγει περίπατο διπλό. Ναι. Ήταν 1-0 και με goal offside σοφάρισε η ομάδα του ΠΑΣ μόνο και μόνο για να εκτεθείς εσύ. Γιατί τα λες μισά, ρε κοκκίνη, γιατί να εκτεθώ, γιατί τα λες μισά. Τι γιατί δεν είναι offside. Σ' ακούω. Γιατί είναι offside. Offside είναι. Ωραία. Και το goal του Ηρακλή είναι offside, του Κυριακή. Δεν είναι offside. Πώς δεν είναι offside, γιατί. Αφού μπορώ να σου το αποδείξω, δεν είναι offside. Δείξε μου, 10 φορές είπα μου, το δείξες. Είναι offside το goal των Ιωαννίνων. Στο διάλειμμα. Είναι goal των Ιωαννίνων. Ναι. Offside. Το penalty της ΑΕΚ είναι. Το πέναλτι τη ΑΕΚ. Είναι πέναλτι. Είδε το μάτς. Το είδα. Κόλλησα τώρα και δεν μπορώ να θυμηθώ τη φάση. Ειλικρινά. Τι έπινε σου είσαι και την ώρα. Τι, στην τουαλέτα πήγε, τι έκανε. Μπορεί να μου διαφεύγει κάτι. Ποιο το έκανε το πέναλτι. Δεν το θυμάμαι αυτό που μου είπε. Ειλικρινά. Δεν θυμάσαι. Δεν ποιο το χτύπησε το πέναλτι. Α, ο τέτοιο το χτύπησε. Αυτό που έχουμε φάει, ρε. Πού πήγαμε και φάγαμε. Αυτό που τον φάγαμε, ρε. Τον φάγαμε. Τον φάγαμε εμεί. Όρθιοι τον φάγανε. Όχι ο Πλατέλας, ρε, πες το να που τον πήρε από την Ξάνθη, ρε, πες το, κόλλησε το μυαλό, ένα μυαλό. Είδες τον πέναλτι άμα ήτανε. Αν είναι πέναλτι, είναι, ναι. Είναι πέναλτι. Είναι. Πού έγινε, πώς τον έγινε. Βρίσκει. Πού τον βρίσκει. Τον βρίσκει. Ποιο, με τι. Τι τον βρίσκει. Ποιος έκανε τον πέναλτι. Τον ανατρέπει, ρε, ο παίκτης των Ιωαννίνων. Τον ανατρέπει. Με τι πέναλτι. Τον ανατρέπει. Με τον ανατρέπει. Με το σώμα. Με το σώμα. Ναι. Ποιος. Με ποιο, πώς. Κάτσε, γιατί άκου να δεις. Αυτές τις κουτοπονηδιές που κάνεις. Δεν θυμάμαι, ρε. Αυτά τα αστιά που. Δεν θυμάμαι, πες. Εγώ θα έλεγα, δεν θυμάμαι. Εγώ όταν δεν θυμάσαι κάτι, σε συμπληρώνω. Όχι, λέω, δεν αυτά θυμάμαι. Κόφτα λίγο. Ναι. Λοιπόν, δεν μου έρχεται τώρα, ούτε χαρτιά έχω μπροστά μου. Τάξη. Δεν το θυμάσαι δηλαδή. Ποιο παίκτη παίζει στην εθνική ρεπτοπίδα από την Ξάνθη. Ο Μάνταλο. Αυτό το έχασε το πέναλτι. Ποιο το κέρδισε. Ο Μάνταλο το έχασε. Γιατί το πα πονηρά τώρα. Είναι πέναλτι τη ΑΕΚ. Με ποιον παίκτη πλακώθηκε ο Αραβίδη και αποβλήθηκε. Με ποιον παίκτη πλακώθηκε αποβλήθηκε. Και τι σημαίνει αυτό, δεν είναι στο παιχνίδι. Όχι, σου λέω, δεν σε ποιο λεπτό αποβλήθηκε Αραβίδης. Στο 8 λεπτό. Στο 1 το. Α, μπράβο, και γιατί αποβλήθηκε. Έδωσε μια κουτουλιά. Δεν έδωσε κουτουλιά. Τον έκανε, τον έσπρωξε με το κεφάλι και ο άλλος έπαιξε. Το ενώ τον περνούσε. Ήταν πέναλτι, δεν ήταν. Ήταν. Ένα ανύπαρκτο πέναλτι κέρδισε η ΑΕΚ. Μπορώ να έχω τη δικιά μου γνώμη. Καλά, ρε κόκκινη. Ποιο τη σέβεται τη γνώμη σου πάνω στην μπάλα, εσένα. Μπορεί να έχει τη γνώμη σου. Και εγώ έχω τη γνώμη μου, αν ο Μπομπ Ντίλαν ήταν καλό μουσικό. Τι να πει. Γιατί απαγορεύεται το έχει. Απαγορεύεται, ναι. Γιατί είμαι άσχετο από μουσική, ρε.
Τι λες ρε. Είμαι άσχετος. Δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλάβεις ένα τραγούδι είναι καλό ή κακό. Άσε ρε. Πρέπει να είσαι ειδικός. Ναι, ρε, πρέπει να είσαι ειδικός. Για να δεις ένα ποδοσφαιρικό όταν, θέαμα. Όταν πάω να φτιάξω τα μπάτια. Για να δω το ποδοσφαιρικό. Για να πει κάποιος ότι το ποδοσφαιρικό θέαμα στην Ελλάδα ναι, ναι. είναι τραγικό, πρέπει να είναι ειδικός. Είσαι βλάκας ή το παίζεις τώρα. Δεν βλέπεις ότι βλέπει μια γυναίκα που δεν έχει ξαναδεί ποδόσφαιρο, ένα παιδάκι, ναι. βλέπει να παίζει Bayern ή Manchester. Γενικά λέω, ναι, βλέπει να παίζουν ευρωπαϊκές ομάδες και λέει. Και εγώ βλέπω τον Μπετβεζά με τον Τότι να φτιάχνει τη μηχανή. Τι έχω άποψη. Ότι είναι καλή στη δουλειά του. Μπράβο, πού το ξέρω εγώ. Αν έχει αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα, την ώρα που το φτιάχνει. Ρε φίλε. Πάω εγώ από κάτω να δω. Όλες... Στάζει, λάδι, δεν στάζει. Μου λέει φύγει από εδώ. Ούτε μία σχέση. Πώς δεν έχει. Είναι αδόκιμο το παράδειγμα. Λοιπόν, η ΑΕΚ πήρε ανύπαρκτο πέναλτι. Δεν είναι ανύπαρκτο. Τη δώσαν ένα ανύπαρκτο πέναλτι και μια κάρτα ανύπαρκτη στο Φουκαρά τον Μπουκουβάλα και ισοφάρισαν τα γιάρ. Δύο κάλπικες φάσεις γίνανε. Λοιπόν, και τελειώσαμε. Τώρα δεν θα πιάσουμε κουβέντα ρε κόκκινε με την απαλωσύνη σου τώρα. Να κουράσουμε τον κόσμο. Απαλωσύνη. Ναι, με την απαλωσύνη σου. Ο άπαλο πώ γίνεται και σου είπε θα λήξει γκολ γκολ. Τι σημαίνει αυτό ρε κόκκινε. Και μια γυναίκα 70 χρονών το 83 κέρδισε το 13. Δεν είναι φίλε. Ήξερε μπάλα. Εσύ δηλαδή. Εκτίθεσαι όμω με τα πράγματα. Δεν ξέρω από στοίχημα ρε κόκκινε. Γιατί στοίχημα ρε. Δεν ξέρει από μπάλα. Κακό μιλάω για στοίχημα. Μου έκανε τα μούτρα από κοιμά τώρα δηλαδή. Που με έπαιλε τρε από κοιμά είναι από τη μέρα που γεννήθηκε. Δεν μπορεί να καταλάβει σε κάλτσα. Λε ότι η Ηρακλή θα κερδίσει. Και από το πόσο κάλτσα είσαι, ναι. μπαίνει γκολ το οποίο δεν γίνεται. Εσύ στο στοίχημα είσαι καλός. Πήρες κανένα αμάξι. Εσύ πες πήρες είναι κανένα καλός. Σπίτι με το στοίχημα. Πήρες κανένα εστιατόριο, έκανες καμιά επιχείρηση με το στοίχημα. Τόσο κόμπλεξε. Βγάλε. Κόμπλεξε με κουμάρτζι. 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 Με τους κουλοχέριδες. Βγάλε, βγάλε, τι να σε με τους κουλοχέριδες. Λοιπόν, τελειώσαμε. Η ΑΕΚ δίκαια πήρε τον πόντο τα Γιάννενα. Δίκαια η αποβολή. Άδικο το πέναλτι, άδικο το γκολ. Τέλος. Τι να κάνουμε τώρα. Και άδικο το γκολ και του Ηρακλή που είναι offside. Του Κυριακίδη. Τι να κάνουμε δεν τώρα. Δεν offside. Εντάξει. Και εσύ ο παδός. Δεν offside. Πάμε παρακάτω. Και του Άρη το δεύτερο γκολ είναι offside. Έχω αποδείξει. Τι έχεις αποδείξει. Έχω αποδείξει έμπρακτα αν είμαι ο παδός. Τι έμπρακτα έχεις αποδείξει. Έμπρακτα. Ρε. Τι έμπρακτα ρε. Κάνοντας δημόσιες με τη θύρα 10. Αυτό είναι το. Δημόσιες σχέσεις ποιες είναι. Το μεθάνιο που βρωμάει εδώ όταν μιλάς για τον Ηρακλή. Συνήθως αυτό ξέρεις, το αποβάλλουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακό έντερο ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι τρώνε συνήθως όσπρια ναι. Και παθαίνουν ή σκυλιά και γάτες που τους τα δίνουν για γύρω. Για γύρω. Ναι. Καταρχήν δεν. Έλα ρε πάρε παρακάτω ρε. Άντε ρε τελείωσες. Άντε δεν και τέτοια. Μας κούρασες να πούμε. Λοιπόν το κύπελο δικαίως. Σώνεται ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Φίλοι του είναι οι Αριανοί με τους Ολυμπιακούς. Δεν έχουν θέματα αντιπαραθέσεων. Θα βάλει ο Μπέτο 4-5 αναπληρωματικούς. Θα παίξει ο Αναστόπουλος 5-3-2. Θα έρθει 1-1 εδώ 0-0-0-1. Θα πάνε και να χάσουν 2-0-2-1-3-1. Τελείωσε το παραμύθι. Τελείωσε. Γλίτωσαν φασαρίες, αποβολές, ξύλο, τιμωρίες παικτών, αποβολές, ξέρω εγώ, κλειστό Χαριλάου κτλ. Θα πάρουν κανένα 150. 130 από τις εισπράξεις θα γεμίσει το γήπεδο, θα πληρώσει και κανένα φουκαρά παίκτη του Άριου Χαρακτήρα. Πώς θα πάρει 130. Ε, δε, άμα πάρει 20.000. 20.000. Από 10 ευρώ 200.000. 200.000. Πώς θα πάρει. Τα 80 έξω, 10 κάτω. 120-130 χιλιάρια, πληρωθεί κανένα παίκτη, να δουν λίγο. Αν ήσουν ο Μελισσανίδης στον Αραβίδη, για αυτή τη φάση θα τον έκανε. Τίποτα δεν θα τον έκανε αν ήμουν ο Μελισσανίδης. Ο Μελισσανίδης είναι να πούμε τζάμπα, τσιγκουναρά μεγάλο. Πρόσημο θα του έριχνε. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν το ρίξω πρόστιμο. Ανόητη είναι. Αφού τον έχω τον Αραβίδη στην ΑΕΚ να κυνηγάω εγώ τον Ολυμπιακό με τον Αραβίδη. Φίλε, εγώ τον, τι τον, κάνω, τον θεωρώ πολύ καλό ποδοσφαιριστή και που λένε. Τι? Πού? Τον θεωρώ που λένε. Δεν σου ψάχνει που δίνει εδώ. Αν σου πει, θε να βλέπει φάσει. Τι θε. Λοιπόν, τον θεωρώ που λένε. Τι τον έκανα εγώ. Αν ήμουν ο Μελισσανίδη, θα έλεγα τον Αραβίδη. Και άλλε κουτουλιέ να δίνει. Μια και για πρωτάθλημα δεν πάμε να κάνουμε μια ομάδα μαχητική η οποία να πούμε. Θα τους πουλήσω και εγώ την Αγία Σοφιά, θα τους πάω οξύδες που θα τους κάνω τη νέα τούμπα. Τουλάχιστον ο Ιβάν πληρώνει, ενώ ο άλλος είναι τσιγκουναράς. Δεν το συγκρίνω. Δεν το βάζω εγώ τον Ιβάν στην ίδια μοίρα με τον άλλο τον τσιγκουναρά, τον Μελισσανίδη. Δεν το βάζω. Το πέναλτι που δεν είναι στον Πέκαρ, το είδες. Ποιο είναι? Για λίγο να... πριν. Πέναλτι. Για δείξε μας. Εδώ. Τι το πέναλτι που δεν δίνει στον Μπέκαρ. Για δες λίγο που τον αγκαλιάζει, όπου κουβάλας. Ναι, ναι. Το πετάει κάτω. Ναι. Τίποτα δεν δίνει εδώ. Μάλιστα. Αυτό δεν το είδες, είδες ναι. Το άλλο. Ήταν πέναλτι εκείνο. Μπορεί. Εγώ λέω και το άλλο είναι πέναλτι. Εντάξει. Εγώ λέω και το άλλο. Και θα σου δείξω του Ηρακλή ναι. Ότι δεν είναι offside. Και θα σου το αποδείξω. Δείξτε, μα, και θα δει και εδώ ότι με το σώμα το ρίχνει. Πού το ρίχνει? Να το, με το σώμα. Με το σώμα το ρίχνει. Με το σώμα το ρίχνει. Αυτό το δώσει βάρο σου. Ναι. Θα φωνάζει. Ο λαιμό ο χοντρό. Δεν στον αρφέ, το πιάνει. Του δίνει δικαίωμα. Δικαίωμα. Το πιάνει, ρε φίλε, από τον νόμο. Ούτε. Είναι τα χέρια του πάνω. Ούτε. Και με το σώμα το σπρώχνει. Του δίνει δικαίωμα του διαιτητή. Τέλειο. Του δίνει δικαίωμα του γιατί. Δεν ξέρω αν του δίνει δικαίωμα. Είναι μπέναλτι. Όλοι οι προπονητές, ναι, επειδή ναι. κάνει τον πονηρό, ναι. λένε ναι. τάκλιν από πίσω ναι. και τάκλιν μέσα στην περιοχή ναι. δεν θα κάνει. Ναι.
Όσο σίγουρος και αν είσαι ότι θα πάρεις την μπάλα. Έχεις ακούσει πρώτος κανόνας. Στα ποδητήρια έχεις πάει σε θεωρία προπονητή. Όχι ρε ποτέ. Άσχετος είμαι εγώ. Πού? Εγώ είμαι άσχετος. Πού πήγες και άκουσες προπονητή? Όχι ρε ποτέ. Ποιο προπονητή? Κανένα, δεν μιλάει. Μόνο εσύ μιλάς με προπονητή. Ξέρω εγώ μιλάω. Ο πρώτος νόμος που λένε είναι ότι τάκλι μέσα στην περιοχή δεν κάνει. Εσύ πες ότι αυτό που λέω είναι βλακεία. Δηλαδή είναι μπέναλτι αυτό. Εγώ λέω αυτό το οποίο γνωρίζω. Εσύ πες ότι αυτό δεν ισχύει. Αν το δώσεις στον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ θα φωνάζεις άλλα. Αυτή είναι η διαφορά. Εσύ πες ότι δίνει δικαίωμα. Είστε οπαδοί, ενώ εγώ βλέπω τα πράγματα. Ενώ εσύ δεν είσαι. Όχι. Εσύ δεν είσαι οπαδός. Σε καμιά των περιπτώσεων. Εντάξει. Εσύ το παίζεις έξυπνος. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Λοιπόν. Τελειώσαμε με το κύπελο. Άλλο τι έχει. Επειδή εγώ δεν είμαι οπαδός. Με τις μεταγραφές. Επειδή δεν είμαι οπαδός. Θα σου πω τη σημαντικότερη είδηση σήμερα, ναι. Γιατί δεν είναι ούτε η κλήρωση, ναι. Θα ήταν αν έπεφτε η ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Ναι, ναι, βέβαια, τώρα δεν είναι. Τώρα δεν είναι, ναι. Αφού δεν έπεσε. Σωστό. Η σημαντικότερη είδηση είναι άλλη. Ναι. Φυσικά και είναι πρόβλημα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη και με τον Ρώσο πρέσβη. Ούτε με απασχολεί. Φυσικά και είναι προβλήματα όλα αυτά. Δεν με απασχολούν. Φυσικά και είναι πρόβλημα. Δεν με απασχολούν. Ναι, μπορεί να είναι, δεν με απασχολούν. Ο Ρώσος πρέσβης δεν με απασχολεί. Λοιπόν, υπάρχει όμως κάτι πολύ πιο σημαντικό. Για να ακούσω. Το οποίο συμβαίνει στη δικιά μου ομάδα. Για πες τι έγινε. Λοιπόν, μαθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα από το ρεπορτάζ, ναι. Ότι τρεις ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, ναι. Κάνουν προσφυγή, καταθέτουν προσφυγή. Μάλιστα. Και πιο συγκεκριμένα, ο Σαραμαντάς, ναι. Ο Ζιαμπάρης, ναι. Και ο Κυριακίδης. Μπράβο τα παιδιά. Δεν είπε κανείς γιατί κάνουν. Μπράβο τα παιδιά. Καλά κάνουν. Να διασφαλίσουν. Τα χρήματα τους. Καλά κάνουνε. Βέβαια. Σου απαντάω λοιπόν, καλά κάνουν. Γιατί τους έχεις να πεις κάτι κακό για τα παιδιά? Θα πες φωτιά να με κάψει. Να σε κάψει. Εργαζόμενοι. Μπράβο. Εγώ λέω καλά κάνουν και κάνουνε. Οπότε. Προσφυγή. Ρωτάω. Ναι. Τη Δευτέρα που βγήκε και κλεγόταν την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Παπαγνανασάκης και έλεγε ότι εγώ προσπαθώ και πληρώνω. Αν πλήρωνε. Τι αν πλήρωνε? Αν πλήρωνε όπως λέει κανονικά. Ναι, 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 ναι. Θα υπήρχε δικαίωμα προσφυγής? Όχι. Όχι. Λοιπόν. Σου είχα πει ότι το Γενάρη ετοιμάσαι το καράβι να βαρέσει φαλιμέντο και να παραιτηθεί από το πρωτάθλημα. Δεν θα χάσει τίποτα το ποδόσφαιρο. Όταν βρεθήκαμε εδώ με τον κύριο Καγιούλη. Ναι. Το αν θα χάσει το ποδόσφαιρο, άστα αυτά. Δεν χάνει το ποδόσφαιρο. Ερπετοπλή, γιατί πολλά. Έχει ξάνθες, ατρόμητος, έχει. Καλά, καλά. Ο Ηρακλής είναι. Το μεγάλο λαό θα χάσει. Ο Ηρακλής είναι μέγεθος. Ο Ηρακλής είναι τη πλάκα. Ναι. Ο Ηρακλής τι είναι? Ο Ηρακλής είναι μέγεθος, δεν είναι τη πλάκα. Ναι. Όσο το πουλί ενός μωρού στο κρύο έξω. Καλά, καλά. Δύο βαθμού κάτω από το πλήγμα. Βγάλε κόμπλεξ. Όχι, σου λέω τι μέγεθος είναι. Ένα πεντάχρονο που τον βγάζει η μαμά του στο χιόνι, ναι. Και λέει: μαμά, θέλω να κατουρίσω. Κάτσε να στο πιω, ρε φίλε. Άκου, Θανάση Πολίτη, το μέγεθος του Ηρακλή. Πέντε χρονών αγοράκι, πάει στα χιόνια με τη μαμά και τον μπαμπά. Και του έρχεται να κάνει τσίσα. Σταμάτα λίγο, ρε. Το Θανάση Πολίτη. Μην με κόβεις, ρε. Που είναι δηλωμένος Αργιανός. Κατεβάζει. Είναι μεγάλη ομάδα, Ηρακλή ή δεν είναι μεγάλο μέγεθος? Τι σου λέει, Αργιανός Άρος, σου λέει είναι. Κόκκινε. Γιατί με τραβάς χειρόφρενο πάλι τα ίδια. Ο κόσμος διαφωνεί από κάτω. Πού είναι το ψέμα? Ας το Ραπτόπουλο λέει, μη με διακόπτεις. Ας το Ραπτόπουλο λέει, φίλε, να γκαζώσει. Πες ένα που διαφώνεις. Ο Ηρακλής το μέγεθος. Γαμώ την πίστη μου, σκάσε. Τι έγινε? Πες ένα που είπε, δεν κατάλαβα. Σκάσε με, σου δώσω κανένα μπάτσο μεσημεριάτικα βλάκα. Την ώρα που μιλάω, σου δώσω κανένα χαστούκι. Δώσε. Πρόβλημα εγώ. Έχεις. Φας κάνα μπουνίδα, σου φύγουν τα δόντια, άσα μιλήσει άλλο. Χοντροπαλά. Τι λες? Έχω χοντροπαλά. Προσγειώσου λίγο. Ο Ηρακλής λοιπόν είναι ένα μέγεθος. Ναι. Το ξαναλέω και με διακόπτει πέντε φορές. Άμα σου κάτσω ένα μπουκετίδι και σου πάω στα κούτρα. Δεν έχω πρόβλημα. Χοντροπαλά. Να κάτσει. Έχω χοντροπαλά. Να κάτσει, να ξεκαβαλίσει. Άντε, δεν διαβάω καλά, μοιραι. Όταν μιλάω, θα διαβάω. Τραβώ χειρόφρενα. Να και το πέσε κάτω. Μα σιγά τα χειρόφρενα κάθε φορά. Για χειρόφρενα. Σερσερή. Επειδή έχει αποθυμένο. Με τον κόλο Ηρακλή σου μα έχει πρίξει. Α, το διάλογο. Τι λέω ψέματα γι' αυτά. Άντε από εκεί πέρα το μέγεθος του Ηρακλή με 100 άτομα στο γήπεδο φελέ. 200 άτομα στο γήπεδο αναρχική. Διώξαν όλο τον κόσμο το μέγεθος του Ηρακλή. Εγώ είμαι αρχικό. Σε σερί, σε φελός, ρε. Καλά, καλά. Συνέχισε, συνέχισε. Α, στα διάλογα από εδώ, ρε. Κομπλεξικέ. Γιατί έχει να βρει. Α, κομπλεξικέ. Α, κομπλεξικέ. Γιατί έχει να βρει. Α, στα διάλογα από εδώ. Κολοπαδί όλοι. Α, στα διάλογα από εκεί. Αυτό έχει να πει. Εδώ η φάση που δεν είναι offside. Δεν θες να δεις. Εντάξει. Και βλέπετε τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι καταθέτουν προσφυγή. Και ο κύριος Καγιούλης. Ο Θεός να τον κάνει κύριο. Ήταν εδώ πέρα και τον λέω: θα διασφαλίσετε την αδειοδότηση του Ηρακλή για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο? Γιατί η επένδυση που διατυμπανίζετε ότι έχετε κάνει, αν δεν εξασφαλίσετε την αδειοδότηση για τη νέα περίοδο, πάει χαμένη. Πάει στο βρόντο. Και ρωτάω λοιπόν, γιατί πρέπει να ρυθμιστούν τα πάντα μέχρι 31 Δεκεμβρίου, μέχρι να τελειώσει η χρονιά.
Ποιον θα πρωτοπληρώσετε, 112 χιλιάρικα στον Περνής, 70 χιλιάρικα στον Ζιαμπάρη, 55 χιλιάρικα στον Κυριακίδη, 40 χιλιάρικα στο 45 στο Σαραμαντά. Ποιον? Βρέχει πουθενά λεφτά και δεν το πήρα χαμπάρι? Αυτά μόνο είναι κανένα διακοσαριά. Και τα υπόλοιπα, πόσοι έχουν δικαίωμα προσφυγής? Θέλετε να πουλήσετε? Κάντε και πουλήσατε. Πότε θα πάρετε τα χρήματα? Και ποιος πιστεύει ότι προλαβαίνετε να κάνετε, να πάρετε αδειοδότηση για να παίξετε κανονικά, αν και εφόσον σωθείτε αγωνιστικά? Και τι να πιστέψει ο απλός φίλαθλος όταν βλέπει τη μία προσφυγή να σκάει μετά την άλλη? Ότι είναι όλα καλά, όμορφα και ωραία, ή ότι τα πράγματα είναι σε τεντωμένο σκηνή και ότι το καράβι πάει φουρ για να βουλιάξει? Γιατί βουλιάζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και βουλιάζει τώρα. Και βουλιάζει τώρα το καράβι. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Για όσους θέλουν να το βλέπουνε και για όσους θέλουν να την ακούνε. Και για όσους θέλουν να την ακούνε. Το ποιοι πουλάνε ο Παδηλίκη. Για ποιο λόγο πουλάνε ο Παδηλίκη. Και με ποιο τρόπο πουλάνε ο Παδηλίκη. Δόξα τω Θεώ, έχετε και διάκριση και ευφυΐα και κατανόηση και το βλέπετε που συμβαίνει, πώς και γιατί. Δυστυχώς συμβαίνει, ναι. Σε αυτό έχει δίκιο ο Κωστής. Σε άλλα διαφωνούμε οριζόντια και κάθετα. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε ποτέ. Είμαστε τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλός Χρυσός και Άγιος, αλλά εγώ αυτό το παραμύθι που παίζεται στην πλάτη των οπαδών του Ηρακλή, οι οποίοι έχουν απαξιώσει το γήπεδο, την ομάδα, τα πάντα, γιατί κάποιοι λιμένονται στην πλάτη της ομάδος και κάνουν ό,τι γουστάρουνε, όχι, συγγνώμη, δεν θα το κρατήσω ραμμένο, θα τα ανοίξω και θα μιλήσω. Μάθετε λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι διατυμπανίζουν ότι την έχουν την ομάδα και είναι σε καλό δρόμο, χάνουν τον ένα ποδοσφαιριστή μετά τον άλλον. Μην μπερδεύετε την παρουσία διαφόρων ηλιθίων, γιατί άτομα που καίνε μπαταρία ηλιθίου ούκο λίγα, και τα οποία νομίζουν ότι το γήπεδο ή μια ομάδα είναι τσιφλίκι τους, ούτε με εμένα ούτε με κανέναν. Είναι τελείως διαφορετικό θέμα, τελείως διαφορετικό ζήτημα, τελείως διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, εκπρόσωπος κανένας συνδέσμου δεν ήμουνα, ούτε πρόκειται να γίνω. Λοιπόν, να μας πούνε οι φίλοι σου, η Θύρα 10, τι πρόταση έχουν, με ποιο παράγοντα να πάρει τον Ηρακλή. Γιατί θα πρέπει οι οργανωμένοι να έχουν πρόταση? Γιατί? Η οικογένεια, ο φίλος του Κατσαμπή. Η οικογένεια να πει. Ο Φάνης ο Τουτζιάρης, ναι, με τον Τάσο του Κατσαμπή. Ναι. Ό,τι μπορέσαν να κάνουν, τι το κάνουν. Τι να κάνουνε, ρε, σαν τι να κάνουνε. Ό,τι μπορέσαν να κάνουν, το κάνανε. Τίποτα δεν κάνανε. Και αποχωρήσαν, το είπαν ότι εμείς βρήκαμε τείχο και φεύγουμε. Ναι. Δεν μπόρεσαν να κάνουν. Την πρότασή τους μας την είπανε. Ναι, βεβαίως. Ποια ήτανε? Ήταν ο κύριος Αντωνέλης, ο οποίος είχε, ναι, 5 δραχμές να βάλει. Ναι, που έκανε τζάμπα διαφήμιση ο κύριος Αντωνέλης. Να κάνει διαφήμιση. Ναι, τζάμπα. Πληρώνει για να κάνει ο κύριος Αντωνέλης. Πού πληρώνει? Η διαφήμιση που βλέπει στην Τροά και αυτά που έχουμε κι εμείς, ναι, ναι, την πληρώνει. Δεν, ναι, την κάνει τζάμπα. Δεν σου λέω δεν την πληρώνει. Δεν έχει λόγο να κάνει διαφήμιση. Ναι, γιατί δεν μην μπερδεύεσαι. Θα ξέρω εγώ τον Αντωνέλη. Ναι, εσύ, ναι, πες ότι είναι φτιάκα ο Αντωνέλης. Ακούγεσαι. Λέω ότι είναι φτιάκα ο Αντωνέλης. Ο Καραβασιλίδης, ο Γιώργος. Τι είναι αυτό? Τον Κρεατέμπορα δεν ξέρει. Χασάπη είναι? Όχι, δεν είναι χασάπη. Τι είναι? Είναι μεγάλο επιχειρηματία. Ναι, και τι θέλει. Συνάντησε τον Καγιούλη και βρήκε τείχος, τον κορέδευε. Τι βρήκε? Τείχος, τα είπε. Βγήκε και μίλησε. Ναι. Τι πρόταση? Τα παρακολουθείς. Τι πρόταση είχε? Τον είπε, φύγε. Τι φύγε? Και λέει δεν φεύγω. Πόσα λεφτά, πώς φύγε? Το λέει πόσα έβαλες, φέρ τα χαρτιά να στα πληρώσω. Ναι. Και δεν πάνε χαρτιά. Δεν πάνε χαρτιά. Όχι. Τι λες, μωρέ. Στο Μιλητό χρωστάει 5 εκατομμύρια ο Ηρακλής. Από πού προκύπτουν τα 5 εκατομμύρια? Δεν κατάλαβα. Από πού χρωστάει 5 εκατομμύρια? Από πού προκύπτουν? Εγώ λέω πάνω από 1,5 εκατομμύρια. Ο Καραβασιλίδης με τον Κατσαμπή θέλω να πάρω τον Ηρακλή τζάμπα. Όχι, ο Κατσαμπής ποτέ θέλεις? Δεν είπε ότι έχω 100.000 ή 1 εκατομμύριο. Τι? Είπε. Λεφτά είπα, ότι διαβάλλουνε. Εφόσον, είπε... Πρόγραμμα έχουνε. Είχανε. Τι είχανε, ρε.
Παίχτε θα φέρνανε. Θα ρωτήσει τον Αντωνέλη, τον Καραβασιλίδη. Τζάμπα τον Ηρακλή. Να σου πω εγώ κάτι. Τζάμπα θέλω να πάρω τον Ηρακλή και αυτή. Τζάμπα. Τζάμπα. Τον άλλον το φέρατε εδώ πέρα. Ο Τουτζιάρη ναι, και ο Κατσαμπή. Ναι. Δύο παιδιά τα οποία είναι πετσί κόκαλο ναι. Και δεν ασχολούνται. Ναι. Να πάρουν τζάμπα τον Ηρακλή. Θέλω να πάρουν τζάμπα τον Ηρακλή. Είσαι σε άλλο κόσμο. Εγώ είμαι σε άλλο κόσμο. Δεν το ξέρει καθόλου. Αυτή είναι η διαφορά μα. Δεν λειτουργεί έτσι. Αν ιδιωτελώ έβαλε το. Εγώ δεν πήγα σε κάποιο ραντεβού. Ναι. Ρώτα αυτού που ήταν στο ραντεβού. Εγώ αποφεύγω να πηγαίνω στο ραντεβού. Ναι, να πηγαίνει. Όχι. Να μαθαίνει. Γιατί να πηγαίνει. Όχι. Δουλειάζει. Μαθαίνω, μη στεναχωριέ. Ναι. Ρώτα όλου αυτού οι οποίοι ήταν στο ραντεβού. Ναι. Αν διέκριναν ότι υπάρχει ήδη ονόφελο. Τι κατάλαβα εγώ. Ναι. Ότι φέρατε τον Καναδό χωρί να τον ελέγξετε. Ισχύει. Ναι. Τρώγατε σουβλάκια και σουτζουκάκια μαζί του, πρόεδρε, τα είχατε κολλητά καλά. Φοράς λάθος τα μπέλα. Μετά όταν πήρατε χαμπάρι. Σταμάτα λίγο, ρε κόκκινε. Σταμάτα. Είσαι δίκιο. Σταμάτα. Όταν θες πάρε στο σκορτιό και τα λοιπά. Καλά, εγώ δεν έφαγα ποτέ μαζί. Εσύ πήγαινε κέντρο και ποτέ δεν έφαγα μαζί. Με τον Παπαδόπουλο και του άλλου. Καμία σχέση άστα, μαζί. Ρε κόκκινε να πα στο διάλογο να πούμε. Α τα σβήσα με το σφουγγάρι. Όταν πήρατε χαμπάρι. Έχει να μου χρεώσει κάτι. Ό,τι να σε χρεώσει. Τη Μέτρο Σπορ για την πληροφορία να ξέρετε τι διαβάζετε να πούμε. Πέρα από ότι για μένα είναι επικοινωνιακό, να ξέρετε τι διαβάζετε, κύριοι. Καλημέρα Μάρκο. Γεια σου Μάρκο. Ναι, καλημέρα. Έλα Μάρκο, λέγε. Να ρωτήσω λίγο, η ΑΕΚ τι έκανε χθες. 1-1. 1-1 η ΑΕΚ. Εγώ το άφησα 3-0. Πώς έγινε αυτό 1-1 μετά. είσαι πολύ αλήθεια. Καλά λέει, καλά λέει. Είσαι πολύ αλήθεια. Καλά λέει. Πολύ. Γιατί το άφησα εγώ 3-0 και το υπολόγιζε για 4-0. Μήπως τυχόν και δεν μέτρησαν τα γκολ. Δεν νομίζω να βγει το παλικάρι. Ρε Μάρκο, τι σε είπα ότι θα λήξει. Ναι, εσύ με είπες, εγώ συμφωνώ ρε. Σου είπα, παίξε γκολ και θα φας μονοκάματο. Εγώ, αλλά δεν σ' άκουσα, εντάξει. Στο στίχημα δεν πιάνε το κερατάς. Και στο χωριό μου. Έχει αίσθηση, ναι. Στο χωριό μου έχω μερικά ταγάρια. Μερικά μόνο στην Καλατινή. Εγώ νόμιζα ότι όλοι τα γάρια. Έχω μερικά εκεί πέρα και έχω και καρδάρια. Καρδάρια. Αφού θέλει ο φιλαράκι μου αυτό το αξέχαστο Αντωνιάδες αφού μου βγήκε μετά από πολύ καιρό, ας πάει στην κουλούρα, να πάρει και τον τραχτέρ το τελευταίο, ναι. Και ας ξεκινήσει, δεν είναι πολύ μακριά. Α, ναι. Θα φτάσει μέχρι την εποχή εκείνη που δεν θα προλάβει να τελειώσει και το πρωτάθλημα. Με μεγάλη αγάπη τον εύχομαι καλές γιορτές όλο τον κόσμο για να καταλάβει ότι ο Ηρακλής το μόνο πράγμα που σκεφτότανε ήταν ο ΠΑΟΚ. Είδαμε και την κλήρωση σήμερα. Ωραία κλήρωση. Εμένα με άρεσε. Για να δούμε μετά. Η άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης ζητούσε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν μπορεί να το όχι. Ζητούσαν κάποιοι φελοί, οπαδοί του Άρη. Οι άλλοι οι έξυπνοι που είναι πολλοί, οι νορμάλοι σόφρονες, οι λογικοί, ναι. Σου λέει άσε. Μια χαρά με τον Ολυμπιακό. Θα πάρουν την οικογένεια, τα παιδάκια. Μπράβο, θα πάρω μέσα εκεί και τη μέσα και το τζίρουμε και αυτά. Έβγαλε και δήλωση ο Καρυπίδης πριν από λίγο. Να λέει δεν θέλαμε αυτή την κλήρωση. Από μέσα του πανηγύριζε, σου λέει πάρω κανένα κατοστάρικο να κλείσω καμιά τρύπα. Ναι. Ναι. Θα πάω στην κουλούρα να προλάβω κανένα τραχτέρι μικρό. Τραχτέρι. Έφυγε. Τραχτέρι με μεγάλες ρόδες. Πάμε. Η γριά είναι επτάψυχη, αν το ξέρεις. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Μόνο ο Καγιούλης μπορεί να σε σώσει. Με τον προπονητή του Ηρακλή. Κανένας δεν μπορεί να σε σώσει. Ούτε Κατσαμπίδες, ούτε Αντωνέλιδες, ούτε Ιακωνιμίδες, ούτε Καμπανέλιδες, Ιάκωνιδες. Να μιλήσει ρε κόμπλα ο φίλος. Ναι, ρε, να μιλήσει. Άιντε. Μάλιστα. Για τον Ηρακλή και εγώ ήθελα να πω. Να πεις ότι κουστάρεις. Άκουσα λίγο το προηγούμενο και ήθελα να του πω. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ας ασχολούνται ο καθένας με την ομάδα του, έτσι. Γιατί ο Ηρακλής θα τραβάει αυτά γιατί είναι καθαρός και μπούφος απλά. Καθαρός είναι. Τι καθαρός, ένα κάρο λεφτά έφαγε. 500.000 έφαγε από τον Κατσιαμπή μόνο. Από τον Γιάνκο έφαγε 200. Τι καθαρός είναι. Το καφτατζόγλιο δεν το πληρώνει. Τι καθαρός είναι. Ότι κινείται και πετάει το χρωστάει. Πού τι καθαρός. Καθαρή είναι. Ξάνθιο, Ατρόμητος, στα Γιάννενα. Αυτή είναι καθαρή. Εσύ είσαι Βρωμιάρης. Τι είναι. Παππού είναι καθαρός. Πήρε το αφημί του αλλού. Το καταραχτήκανε, πέθανε ο άνθρωπος. Καθαρός είναι. Όταν θα ανοίξει και για μας η τράπεζα Κυριακή, ναι. Έτσι, όταν θα αγοράσει πολιτικός 10 και 15.000 διαρκείας για μας... Άμα πέστα! Μίλα, πέστα! Άμα πηγαίνετε 200 άτομα στο γήπεδο, που να ανοίξει για σας η τράπεζα ρε, την Κυριακή? Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Πώς δεν έχει σημασία. Αυτό έχει τη σημασία. Τρόμπα Μαρίνα. Εγώ στέλνω άμα μιλούσε έτσι, θα ερχόμουν να δώσω ένα σουλτάν με ρε μετά από κοντά. Ναι, τον Καγιούλη δεν μπορώ να διώξω, είναι εμένα που θα δώσω σουλτάν με ρε μετά. Εγώ εύχομαι να σωθείς, αλλά δεν το βλέπω. Μόνο ο Καγιούλη μπορεί να σε σώσει. Άμα εύχεται αυτό να σωθείς.
Λοιπόν, εγώ πήρα, γιατί σήμερα είναι μετά από πολλά χρόνια που συμφωνώ με τον Κωστή. Έτσι, όλες οι προτάσεις για μένα, τουλάχιστον αυτά που διάβασα και που άκουσα. Αυτό και ακριβώς. Που έμαθα. Όλες έχω πρόταση να πάρω τζάμπα τον Ηρακλή. Δεν το δίνω. Ήτανε αέρα. Αυτό ακριβώς. Φίλε, φίλε. Όπως είπες και εσύ. Ναι. Θα σου πω κάτι το οποίο έχει σημασία. Μου ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από ένα φίλο από τον Καναδά, μόλις τώρα. Oh. Και μου λέει, είναι αυτό που είπε ο Παπαθαλανσάκης στη δίκη. Σε 40 μέρες θα έχουμε άλλη ομάδα. Ναι, αυτό εννοούσα. Το πιασες, όταν λέει άλλη ομάδα. Πιασα, εννοεί ναι. Θα φύγουν ναι. Όλοι. Δεύτερη. Μάλλον αυτό εννοούσα. Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν. Θα σε βάλω οδηγό στη Σουρωτήρε μαζί με τον Παπαθαλανσάκη. Ε, θα πουλάτε ίδρο Σουρωτή. Εκεί θα είναι η σωτηρία, ρε. Πεςτε ένα τον ΠΑΟΚ, σας παρακαλούμε πολύ, κύριε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να σε κάνω, μωρέ, έτσι όπως τα έκανες. Τι να σε κάνω. Ναι. Κωστά. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε Κότσο. Καλημέρα, φίλε. Μια ερώτηση μπορώ να σε κάνω. Να με κάνεις. Ρε φίλε, επειδή γνωριζόμαστε, τώρα δεν καταλαβαίνεις ποιος είμαι. Τέλος πάντων, και επειδή είσαι παλιός. Αναφέρεις συνέχεια ότι το αντίπαλο δέος του ΠΑΟΚ είναι ο Άρης. Το πιστεύεις αυτό, ρε φίλε? Ναι, το πιστεύω. Από πότε, ρε φίλε? Για πότε? Από τότε που κατεβαίνω Άρη σε τελικούς και είσαι με τον αντίπαλο. Όχι. Είδες, δηλαδή σε περίμενα λίγο πιο. Α, μπα στο δε, πάει στο διάλογο. Για πες τη γνώμη σου. Λοιπόν, πιο προχωρημένο σε περίμενα. Από τότε που κοπήκαν οι εκδρομές στο Καραϊσκάκι. Ποιες εκδρομές? Γιατί έχω οι εκδρομές να πηγαίνουμε στο Καραϊσκάκι. Ναι. Οι παοξίδες. Να έρχονται και Ολυμπιακοί όμως εδώ. Δεν υπάρχει αντίπαλο δέος του ΠΑΟΚ ο Άρης, ρε φίλε. Δηλαδή το λες και το λες. Αγανακτές παοξίδες. Χρυσέ μου άνθρωπε, δεν αγανακτώ κανέναν. Πριν μια εβδομάδα, σου απαντώ λοιπόν. Πριν μια εβδομάδα φωνάζατε οι παοξίδες να κληρωθούμε με τον Άρη. Να κληρωθούμε με τον Άρη. Να κληρωθούμε με τον Άρη. Δεν άκουσα κανένα παοξί να λέει να κληρωθούμε με τον Ολυμπιακό. Μεθάνιο κλάνατε. Ρε φίλε. Αυτό τον Ολυμπιακό. Ρε σιάκουδο. Εγώ αν ήμουν παοξίδρε. Και έβλεπα τον Τακώστα με τον Ποτία και τον Φορτούνι πτώμα. Θα έλεγα πριν μια εβδομάδα, θέλω να κληρωθώ με τον Ολυμπιακό. Και εσύ ήθελες δηλαδή να κληρωθείς με τον Τάτο. Βλάχο. Γεια σου, επόμενη γραμμή. Βλάχο. Βλάχο παοξί. Ήθελες να κληρωθείς με τον Τάτο. Και με τον Διούδη που έχει γιακά. Και πουλόβερ και παίζει τερματοφύλακα. Έγινε άντρας τώρα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Βλάχο. Επόμενη γραμμή, βλάχο παοξί. Τον Άρη θέλω, τον Άρη θέλω. Γιατί δεν είπε θέλω τον Ολυμπιακό. Ναι. Να βάλω τη μεταγραφάρα που θα πάρει ο Σαββίδης ανάμεσα στα στόπερ και να μπω με στα δίχτυα. Πού να το πει όμω. Τον Ολυμπιακό, έχω έχθρα τον Ολυμπιακό. Ορίστε. Καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Κώστα Γιαννάκης είμαι. Πού είσαι ρε Τζον, πού είσαι ρε Γιαννάκη, τι κάνεις? Καλά φίλε εσύ. Ένα μάχομαι Γιαννάκη μου, για μάχομαι. Μπράβο αγόρι. Μαθητής της έγινε. Λοιπόν, δύο πραγματάκια για τον ΠΑΟΚ. Ναι, για πες αγόρι. Ας αφήσουν τις μακέτες για τη νέα Τούμπα. Ναι, μπράβο. Σε μια εβδομάδα έχουμε μεταγραφική περίοδο. Να το Γιαννάκης ξύπνησε, είναι δικό μου παιδί αυτό. Φοράρα, αφήστε ναι. Τον Αρσαριφάρ και τον Τουράμ. Ναι. Θα πάμε μέσα στη Σάλκε. Φέρτε σε τερφοράρα. Και μια χαφάρα για το κέντρο και αφήστε τα δεκάρια. Μπράβο, μπράβο Μπουτζουρί μου. Καλά τα λέει το παιδί. Καλά τα λέει. Καλά τα λέει ο Τζουρί. Ο Αρσαριφάρ και ο Τουράμ είναι να παίζουν με τον Πλατανιά. Να το. Ο Τουράμ. Δυο βόδια ο Τουράμ με τον Βαρέλα και κάνανε τάβλη παίζανε στην Κέρκυρα. Αυτό τον Τουράμ θέλανε να μας φέρουν εγώ. Ναι, αυτό το βόδι. Εγώ λέω ότι αυτόν πρέπει να τον πάρει. Πράτο. Μιλάει τώρα η Wikipedia της ποδοσφαιρικής. Εγώ λέω ότι αυτός είναι παικτάρα. Ναι, από τον Περόν είναι μια κλάση κατώτερος. Εγώ λέω ότι αυτός είναι παικτάρα. Ναι. Αυτό άμα λοιπόν, πάει στον Ηρακλή με τον Περόν. Λέγε Γιάννη. Θα παίζει ο Περόν βασικό. Άστο πάλι κάνει. Να πάμε τον Τουράμ. Ναι, τον Τουράμ. Έλα. Τούρκος είναι. Μέχρι τη Σάλκε να πάμε τον Τουράμ. Ναι, με τον Τουράμ θα πάει. Δεν μου λες, να ρωτήσω κάτι. Για να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Γιατί με αναγκάζει και μιλάω σε κάτι που δεν θέλω να μιλάω. Μπράβο, ναι, πες το. Όταν πα στη Σάλκε να παίξει. Ναι, ναι. Θα παίξει ποδόσφαιρο κατοχή ή κλοπή. Με τον Τουράμ θα παίξει ποδόσφαιρο κλοπή. Ναι. Μάλλον δεν έχεις δει Κέρκυρα. Δεν έχεις δει Κέρκυρα. Τα 50 μέτρα σε πόσα δεύτερα τα κάνει τον Τουράμ. Τον είδα το του. Ο Βαρέλα τον έσβησε. Τον έσβησε ρε βλάκα. Καλά σε λέει. Και λοιπόν τι σημαίνει. Επόμενη γραμμή για να θα τα πούμε κάτι διά. Ότι ο Τουράμ δεν είναι καλός ή τελικά μήπως κάνει λάθος ο Φαλακρός για τον Βαρέλα. Γιατί από την ώρα που έφυγε ο Ζαβέλας. Ναι. Εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ αμυντικά εμφανίζεται καλός. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ενώ με τον Ζαβέλα ήταν κακός. Έλα φίλε, ναι.
Γι' αυτό το βγάζαν οι παοξίδες ρεπόρτερ δύο χρόνια MVP. Με το Γιωργάκη από πάνω να χειροκροτάει. Να τους κράξεις. Ε, Φεθριντάκ. Να τους κράξεις. Φεθριντάκ. Πάμε επόμενη γραμμή. Φεθριντάκ. Έλα φίλε, ναι. Ψυχραιμία λίγο. Ρε. Έλα ρε Πασοκάρα που είσαι εσύ. Η εβδομάδα είναι αυτή για ψυχραιμία. Ποδόσφαιρο δεν είναι. Ναι, να νηστέψουμε, να φάμε φασόλια. Φακές. Τι θα πάτε? Να φάμε τίποτα, να γαλιάσει η ψυχή μας. Χριστούγεννα έρχονται. Γίνουμε καλοί άνθρωποι. Να πάμε κανένα δώρο στους φτωχούς. Τι καλοί άνθρωποι. Που σας έστειλε, ναι, 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 ναι. Τι έστειλε εσύ? Το ζιγούρι. Μην ξοδεύεσαι εσύ, πρόσεχε, τρέχουν τα μπαζάκια σου. Δεν στέλνει κανένα ζυγούρι, δεν στέλνει κόκκινο σε κανέναν. Αυτό που λέει. Ναι, κύριε. Γιατί λες ότι χρωστάει 500.000 στο... Έφαγε ο Ηρακλής από το Φουκαρά τον Κατσιαμπή, Φουκαρά σε εισαγωγικά, γιατί είναι παιδαράς. Λάθος κάνεις. 500.000, ποιος θα τα δώσει στην οικογένεια το του Κατσιαμπή. Κουλάρο, το ξέχασες, ακόμα το χρωστάνε. Πού δεν χρωστάνε ρε ο Άρης και ο Ηρακλής, πού δεν φάγαν λεφτά αυτές οι αμαρτωλές ομάδες. Ε, Γρηγόρη. Λέγε. Με ποιον κληρωθήκατε? Ο Ηρακλής αποκλείστηκε. Με την Πηλαία θα παίξουν φιλικό. Ο Ηρακλής έχασε την ευκαιρία. Με το Σμυρλάκι θα παίξει φιλικό. Ο Ηρακλής έχασε την ευκαιρία. Γιατί την ευκαιρία, άμα το έχασε την ευκαιρία. Γιατί θα έπεφτε, γιατί θα έπεφτε με την Ξάνθη. Ήθελε να παίξει ο Ηρακλής κύπελο. Εγώ νομίζω καθυστέρησε. Δεν, εγώ λέω δεν ήθελε. Αφού δεν ήθελε, τι ευκαιρία έχει. Αλλά δες τώρα πώς είναι τα πράγματα με την Ξάνθη. Ναι. Με ποιον παίζει 3 Ιανουαρίου με την Ξάνθη. Να τη δώσει ο Ηρακλής το κύπελο, σου λέει, και να μην δώσει το πρωτάθλημα. Α, να μπράβο. Κατάλαβες το καθαρό ποδόσφαιρο που θέλουμε εμείς εδώ οι Βορειοελλαδίτες. Κολοφτές, ναι. Ναι, 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 ναι. Θέλω να μου πείτε αντικειμενικά τώρα. Τη κλήρωση του ΠΑΟΚ πώς τη βλέπετε? Μη δύσκολη είναι. Εγώ τη βλέπω δύσκολη, δεν ξέρω. Περισσότερες πιθανότητες έχει να περάσει στη Σάλκε παρά το βαψομαλιά του Μαντζουράκη. Είναι επικίνδυνος ύπουλος. Δεν έχει να χάσει τίποτα το Αγρίνιο, ε. Είναι... Εγώ τον ΠΑΟΚ με τη Σάλκε δεν τον φοβάμαι. Με τον Πανετολικό τον φοβάμαι. Ο ΠΑΟΚ με τη Σάλκε δεν έχει να χάσει τίποτα και να ετηθεί. Βρε 3-5-2 θα παίξουν αυτοί και εγώ θα έχω 4-5 στις πλευρές και αυτοί θα έχουν 2. Χαμπάρι δεν θα πάρουν πότε θα χάσουν την πρόκριση. Το Μαντζουράκι, το βαψομαλιά τον φοβάμαι. Έφυγε σε επόμενη γραμμή, τον φοβάμαι. Το φοβάμαι το Ρουμάνο. Έχει και μίσος εναντίον του ΠΑΟΚ γιατί δεν έπαιξε μπάλα στον ΠΑΟΚ. Παρακαλώ. Ναι, 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 καλημέρα. Αυτό και ο Παράσο. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ο Ροκάμης εδώ. Πού είσαι, ρε. Τι λέει. Πού είσαι, ρε, μάλι της κοινωνίας. Καλά έτσι κάνει ο κόσμος. Γιατί, ρε, πού σας θέλω και επιδήματα, ρε. Ναι, μια στιχάση, μια. Ρε, μπας και μπερδεύτηκες πάλι. Εσύ το Ροκάμη τι παρέδωσε. Μπας και μπερδεύτηκες πάλι. Άκουσα με να σε πω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα περάσει τη Σάλκε. Μαλάει κουβέντα, ε, καλά. Θα ρωτήσει τον ψηλό. Ρώτα του. Και ο Ολυμπιακός θα αποκλειστεί από την Τούρκικη. Και κάτι άλλο που θέλω να σε πω. Ναι. Ξέρεις τι είναι ο κουμπάρος μου εδώ, ο Λοντιάδης, και παίρνει εδώ στη γειτονιά μου στους ανθρώπους. Ο Λοντιάδης, ξέρω εγώ ότι έμενε κοντά στην Ασπροβάλτα. Ποια Ασπροβάλτα, από εκεί έφυγε, εδώ στη γειτονιά μου στους ανθρώπους. Πόσο καιρό έχει, δεν το ήξερα. Μια και κάνα παρέα τόσα χρόνια με τον Λοντιάδη. Δεν το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ξέρω. Ναι, άκουσε με να σε πω, ρε. Ο αδερφός μου τον πάντρεψε τον Μιχάλη. Ωραία. Και ο Ροχάμης πάντρεψε Λοντιάδη. Ωραία, τι κουβαριά είναι. Αδερφός μου, ρε. Αδερφός μου. Ο αδερφός του Ροχάμη, ναι. Άκουσε σε πω, ραπ. Ναι. Επειδή βλέπεις πάρα πολύ μπάλα, πες μου τη δεύτερη χρονιά Τζάλμα Ροντρίγκες. Και το center for που θα φέρει και το οχτάρι, γιατί ξέρεις, οι καινούργοι παίκτες όταν έρχονται, τη δεύτερη σεζόν αποδίδουν. Μπορεί, καλύτερα. Μπορεί. Θα είναι παικταράδες, θα το δούμε. Ε, βέβαια, χρειάζεται εκεί οχτάρο, δεκάρι και εννιάρι οπωσδήποτε. Άμπρο. Δεν μου λες για το Χατζησαΐα, θέλεις να γυρίσεις πίσω? Πώς δεν θέλω. Από το βαρέ, άμα το βάψω εγώ με Βερνίκη το Χατζησαΐα μαύρο και τον βάλω εκεί στο Βαρέλα, καλύτερο θα είναι ο Χατζησαΐας. Φέραν αυτή την παλτουδιά εδώ πέρα. Μάτς και λάθος. Μάτς και πέναλτι, μάτς και λάθος. Μάτς και πέναλτι, μάτς και λάθος. Και κάτι τελευταίο. Ναι, ναι. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Ξέρεις τι έκανα. Δεν σε είχε πάρει τηλέφωνο ο Τζόρνταν και ξέρει γιατί του ζητούσα λεφτά για το αυτοκίνητο. Ναι, είπε ότι πήγες να τον δαγκώσεις. Πήγα να τον δαγκώσω. Τον τράβηξα βίντεο το αυτοκίνητο. Ναι. Και ας μ' ακούει ό,τι θέλει ας κάνει. Γιατί του λέω, με λέει καλά, με λέει, το είχα πάρει στην εκπομπή. Με λέει έτσι, με λέει, με εξηγήθηκες. Λέω εσύ, αφού πήγες και είπες στον Ραπτόπουλο ότι συζήτησα λεφτά, ρε. Ναι, ναι, έτσι με είπε. Με λέει, όχι, λέει, ο Ραπτόπουλος λέει μαλακίες. Α, έτσι, ε. Μην το ρουφιανεύεις, ρε, τον άνθρωπο. Βγήκε όλος από το προπό και λέει από την Αντιγονιδόν, κατηγόρησε στον Ραπτόπουλο. Λες εσύ ότι με κατηγόρησε. Άστους, ρε, φίλε, δεν πειράζει. Να τον βοηθάς τον Τζόρνταν να βρει το φορτηγάκι.
Εκεί στο Κορδελιό, που, ξέρω εγώ. Εκείνα τα μέρη. Ναι, καλημέρα. Ναι. Ναι. Χαίρετε, κύριε. Χαίρετε. Μ' ακούτε? Ναι, εσείς τι. Χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε. Ένα καλό. Ναι. Ο παδός του Πανατολικού είμαι. Καλώς τώρα. Για μας δυστυχώς κλήρωση ήταν η χειρότερη δυνατή. Παίζει με μεγάλη ομάδα. Λοιπόν. Πολύ καλύτερη ομάδα από, από τα τρία καφενεία εδώ στην Αθήνα. Σωστό. Και με πολύ καλύτερους παίχτες. Έτσι, μπράβο. Για να σας καθησυχάσω, να σας πω ότι οι μόνοι δύο καλοί παίχτες που έχουμε μπροστά, ο Μαύρος και ο Γουάρντα, θα λείπουν, θα είναι στο Κόπα Αφρικά. Α, δεν θα παίξουμε τον Πάο. Οι όποιες πιθανότητες πρόκρισης δεν έχουμε ελπίδα. Εγώ δύο πράγματα θέλω να σου πω, επειδή έχω λίγο χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω. Το ένα έχει να κάνει με τον Πάο και επειδή τον παρακολουθώ. Και έχω μια διαφωνία μαζί σου πάνω σε κάποιο θέμα, γιατί θα περισσότερα συμφωνώ μαζί σου. Το ένα είναι ότι παρακολουθώντας όλα αυτά τα χρόνια τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι με τον Ίβιτς η ομάδα παίζει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο και δεν βγάζει τραυματισμούς. Κάτι το οποίο δεν το λέει συχνά. Δηλαδή από κάτι ανέκδοτα Τούντορ και από αυτά που βλέπαμε με τον Στέφενς να κάνει αλχημίες. Αλλά με τον Τούντορ και τον Στέφενς γίνανε και αρπαχτές μεγάλες. Δηλαδή πια ναι, αλλά... ομάδα λέει ήταν του Τούντορ. Γίνανε εγκλήματα. Τίμια με το χέρι στην καρδιά, πες μου. Το δαγκώσαν καλά το Σαββίδι. Δεν αυτή παίζει πολύ καλύτερη η ομάδα με τον Ίβιτς από ό,τι μόλις προηγούμενο. Πολύ καλύτερη ομάδα, φυσικά. Βεβαίως. Άρα οφείλουμε να το παραδεχτούμε αυτό. Φυσικά. Πολύ καλύτερος προπονητής από τον Τούντορ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι για όλους τους παίχτες έχεις πέσει μέσα, θα σχολιάσω, εκτός από έναν τον οποίο εγώ πιστεύω τον αδικείς κατάφορα. Δεν λέω ότι είναι ο σπουδαίος χαφ, αλλά τα βασικά για τη θέση 6 θα κάνει μια χαρά κατά την ταπεινή μου άποψη, επειδή έχω παίξει και ποδόσφαιρο και αυτό Κανίας. Θεωρώ ότι τον αδικείς τον Κανίας. Ο Κανίας είναι εξάρι, δεν είναι οχτάρι να θες να σου πατάει και τόσο περιοχή. Και α, δεν θέλω τόσο πολύ να μου κάνει. Εγώ θέλω να με ντουμπλάρει στις πλευρές, να έρχεται τρίτο στόπερ ψηλά. Δηλαδή, θα σου πω κάτι να πούμε για να γελάσεις. Έχω ένα σκυλάκι 2,5 κιλά της κόρης μου, το πάω καμιά βόλτα. Να πούμε, πάω έξω από την Τούμπα μια μέρα να πάρω ένα καφέ από το γήπεδο. Λέει, το λεοντάρι, λέει, τι λέει, λέει το λεοντάρι. Λέω, από τον Κανίας ποιο λεοντάρι, λέω, είναι. Δηλαδή, μα παρουσιάστηκε σαν beatbull αυτός ο Κανίας. Α, με αυτά τα μουσια εκεί, με αυτά τα πατήματα, τα βαριά, τα πλατυπόδικα τα τρεξίματα. Δεν μου κάνει. Τον έχεις πάρει λίγο στραβά, ένα. Το, ναι, μπορεί να τον πήρα στραβά. Ναι. Δηλαδή, το τελευταίο που θέλω ρε παιδί μου να πάει να παίξει ο Πάοκ με τη Σάλκε. Ποιο είναι το δεκάρι τη Σάλκε? Ποιο είναι το δεκάρι τη Σάλκε? Αυτό ο οποίο κάνει το παιχνίδι. Να πει ο Ίβιτς τον Κανία, αυτό πάει. Θέλω να το σβήσει δύο μάτια. Το Φορτούνι δεν τον έσβησε. Να τον περιορίσει. Να τον περιορίσει. Τον έσβησε στο Καραϊσκάκι. Ναι, τον περιόρισε πολύ, όντω. Και μετά έβαλε το Χαρίσι. Σωστό. Είναι ένα πάτη και η αβάντα που του κάνουν να πούμε. Ο Φορτούνι φέτο είναι ντεκομψή, ντεκομψά. Φίλε Ραπτό, είναι μια τρίχα του Μασχάλη του Τσόρι. Ακόμα και στα 35. Τώρα και ό,τι θέλουν να μας περάσουν, ότι τρέχει και ότι βοηθάει, αυτά είναι. Θέλουν να τον πουλήσουν, ρε φίλε. Δεν τον πουλήσαν πέρσι. Έμεινε αμανάτη. Τώρα θα γίνει χειρότερος από τον Μάνταλο. Δεν τον βλέπεις. Πλακώθηκε λέει και στα γουρίσια, φρήκε κάτι κόμμα, κάτι πορεύτριες. Του ρουφίξαν τον προστάτη. Πάει τελείωσε να πούμε. Λέγε. Άμα σου ρουφίξουν τον προστάτη στα 24, πάει τελείωσε. Λέγε. Ακούσα αυτό. Θέλω να σου δώσω τα σέβη μου, γιατί σ' άκουγα όλη την προηγούμενη εβδομάδα που βρίσκεσαι στους Γιαννιώτες. Δεν είχα δει τα μάτια με τον Ηρακλή και τον Αστέρα. Με τον Ολυμπιακό, ναι. Λοιπόν, αυτό επειδή εγώ μένω κοντά εδώ στο Μαρούσι κοντά και πάω στο ΑΚΑ. Μπράβο. Είμαι Πανατολικός, πάω και βλέπω μάτια. Σε σχιστήκαν οι Γιαννιώτες. Αυτό που είδα χθες εγώ στο ΑΚΑ, φιλέ, λοιπόν, αν δεν παρέμβει εισαγγελέας, θα μιλάμε για ιστορικό γεγονός. Δηλαδή... Λοιπόν, οι παίχτες των Ιωαννίνων από το 7 να είναι με παίχτη παραπάνω. Και η μισή είναι αδιάφορη. Να βλέπω τον ταλέπορτο Ζάιρο, μόνος του πάλευε. Μόνος του. Λοιπόν, πραγματικά δικαιώθηκε σε 100%. Λοιπόν, για μένα αυτό το μάτι να πούμε βρωμάει. Πώς δικαιώθηκε, ρε φίλε, αφού το έλεγε διπλό. Βρωμάει, δικαιώθηκε στο ότι. Εντάξει, μπορεί να το δίνει διπλό, αλλά μπορεί μου να. Μου λες δικαιώθηκε και λες λοιπόν, ήταν αδιάφορη. Πώς δικαιώθηκε. Φίλε, όλοι αυτοί. Δεν φταίει ο Κωστίνα. Εσύ τι θες να μου πεις. Παντελώς αδιάφορη. Παντελώς. Ήταν αδιάφορος ο Παζιάννα. Παντελώς. Και πώς σοφάρισε. Λοιπόν, πώς σοφάρισε με διαιτητικό λάθος. Ρε, δυο γκολ έβαλε διαιτητικά και τα δύο offside. Πώς κατάφερε και σοφάρισε αφού ήταν αδιάφορος. Ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει να έρθει σοπαλία το παιχνίδι. Εγώ αυτό που είδα από το 7, αντί να βγει μπροστά, που την ομάδα του Πετράκη την ξέρουμε να πούμε, έχει καλή ομάδα, αντί να βγει μπροστά, να πιέσει κάτι να κάνει. Δηλαδή μια ομάδα δεν έχει το δικαίωμα να είναι ντεφορμέ. Στο τέλος ανέβασε απόδοση. Εσύ είσαι Πανατολικός, είπες, ε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν έχουμε και τις καλύτερες στον σχέση. Και εγώ Ολυμπιακός από μικρό παιδί είμαι. Θα ήθελες κόκκινε. Τι εννοείς, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι δεν είσαι Πανατολικός, ρε φίλε. Γιατί το λες αυτό. Εγώ λέω ότι σε πάω ξύς και καλά ξυγες. Λες τα παντελιά που φοράω, δεν μου πάω ξύς, ειλικρινά σου μιλάμε Πανατολικός. Ρε φίλε, πήρες για τον Πανατολικό και μιλούσες για τον Κάνιας, για παίκτες του ΠΑΟ, για τον Πορπο, για τον Ήβη. Να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Πρέπει όλοι να είμαστε το παδί, δηλαδή. Εγώ αγαπώ το παδί. Έτσι νομίζουν εδώ, φίλε.
Ρε φίλε, δήλωσε οπαδός του Πανετολικού. Έχει. Και τώρα μου λες, αν πρέπει να είμαστε οπαδί. Απαγορεύεται, φίλε, να βλέπεις άλλες ομάδες, να κρίνεις άλλες ομάδες. Δεν είπα, όχι. Ρε, συρωτάω. Ναι, δήλωσες οπαδός του Πανετολικού. Ναι, ναι. Δεν το δήλωσα εγώ. Πώς θα είναι και ο σταθμό, δηλαδή τι θα ακούνε για τον Πανετολικό να τους μιλάω. Γιατί είναι κακό, για... Κακό είναι μιλήσω. Εδώ για την Καλαμαριά δεν μιλάνε. Για τον Πανετολικό θα μιλάνε. Πάμε πάλι. Εδώ για την Καλαμαριά τη θάψα τη φοβούνται. Δεν σου ζητάω, σε ρωτάω, ούτε σε μαλώνω. Ναι, ναι, ναι. Λέω, εγώ πιστεύω ότι είσαι πάω ξύλο. Τελείω. Κακό είναι. Πάει τελείω. Θε να σου πω την αλήθεια. Ντόμπρα στον αέρα. Ναι. Ντόμπρα και στα ίσα, έτσι. Στα παντελόνια που φοράω, λοιπόν, υποστήριζα Αθηναϊκή ομάδα μεγάλη, αλλά με συγκεκριμένα τον Ολυμπιακό, αλλά με αυτά που έχω δει, έχω συγχαθεί και υποστήριζω την ομάδα του τόπου μου. Ξέρεις πότε σταμάτησα να υποστήριζω τον Ολυμπιακό, αυτό σου λέω και κλείνω. Είσαι παντελονάτος, τελειώσαμε. Αυτό που θα σου πω, θέλω να το, για να καταλάβεις ότι εγώ γνωρίζω... Στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Και έχω παίξει, όχι, όχι. Και τα διαιτητικά λάθη θα μπορούσα να τα παραβλέψω. Όταν ο Ολυμπιακός έχει ιστορική ευκαιρία να πάει στο Μάντσεστερ, να πάρει την ιστορική αυτή πρόκριση και ο Μαρινάκης αντί να φέρει παίχτη στη θέση του παιχταρά του Βάις που πούλησε 4,5 εκατομμύρια και στη θέση του παιχταρά δεν του πήρε τίποτα. Που πούλησε 15, έφερε τον Πέρες, δανεικό από τη δεύτερη ομάδα της Βιγιαρεάλ και από τα Αραβικά Εμμυράτα στη θέση του Μήτρογλου έφερε εκείνο το Βαλντές. Λοιπόν, μ' αρέσει, τέλος. Μ' αρέσει. Το παραμύθι τελείωσε. Τέλος. Λοιπόν, υποστηρίζω τον τόπο μου και τελείωσε. Απλά μ' αρέσει να βλέπω μπάλα και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Γιατί να μην το παραδεχτώ. Δεν είμαι ΠΑΟΚτζής. Okay. Να είσαι καλά. Γιατί να μην είναι καλά. Αμέσως εσύ το κουτοπόνερο το μυαλό σου, πάω ξύζεις. Έχει ώρα αυτός, έχει ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους βρίσκεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Για όλους σας οι οποίοι θέλετε να τα αποκτήσετε, τηλεφωνήστε τώρα στο 18133. Ή μάθετε περισσότερα πηγαίνοντας εκεί από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Υπενθυμίζω ότι σας δίνουν και γραπτή εγγύηση. Οι μέρες περνάνε και μην ξεχνάτε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε, ότι ανήμερα Χριστουγέννων 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή Αεροδρομίου σε μια πολύ ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5 ανήμερα Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90 όπως κάνατε οι φίλοι οι οποίοι έχετε γεμίσει τις γραμμές. Γιατί αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί, θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτούς οι οποίοι πρέπει και δεν πρέπει να ντραπούν να δηλώσουν συμμετοχή είναι η επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Ακροατής ρωτάει αν γνωρίζουν σε ποια θύρα θα είναι η φύλα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι ΣΑΛ και ΠΑΟΚ για να κλείσει και άλλο εισιτήριο ηλεκτρονικά. Θερμή παράκληση στους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, Ζαΐρη, Πετροτό και στα υπόλοιπα παιδιά, αν τους είναι εύκολο να μας ενημερώσουν. Όρεξη έχουν. Λέω, αν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, εγώ έχω υποχρέωση να το κάνω. Ναι. Αν είναι εύκολο να μας ενημερώσουν για το φύλο του ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να πάει. Αυτά δεν είναι αστεία, είναι σοβαρά. Ναι. Θέλει να πάει στο γήπεδο. Να πάει. Ρε φίλε, να ξέρει σε ποια θύρα θα είναι η φίλη του ΠΑΟΚ, σε ποιε θύρε θα είναι. Θα το πούνε, είναι ερωτικέ εκπομπέ. Δηλαδή, αν το πούμε τώρα στο φίλο που ρωτάει, πειράζει. Γιατί να στο πούνε, εσύ να σε κάνουν μάγκα να πούμε. Γιατί να με κάνουν μάγκα. Άφια παιδό. Παραμένει βλαμμένο. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σα. Γεια σα, φίλε. Έλα ρε παιδιά, Αντωνιάδη από ξανά. Τι κάνετε, καλά είστε. Άλλο Αντωνιάδη, εσύ. Άλλο. Ναι, ρε φίλε. Δεν μου λε, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Θερμή παράκληση, καλέ γιορτέ να έχετε. Και εσύ. Πείτε κάτι για την πόλη μου, ρε παιδιά. Γιατί δεν τυχονεύετε και δεν μιλάτε χθε. Προσπαθούσα να βγάλω γραμμή που σας πήρε ο Χάρης εδώ από την Ξάνθη. Αφού δεν μας ακούς η Ξάνθη. Πώς δεν σας ακούμε, εγώ ιντερνετικά σας ακούω, κανονικά. Ο παδίτης Αντωνιάδη, επειδή εσύ... Αντωνιάδη, συγγνώμη λίγο, επειδή είσαι τακτικός ακροατής, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Σου δόθηκε ποτέ η εντύπωση ότι έχουμε εμπάθεια με την Ξάνθη? Ναι. Όχι αυτό. Αυτά που ακούστηκαν χθες όμως, που πήρε ο άλλος φίλος ο Πυριώτης και... Ποια Ξάνθη βγήκε η ψήρα στο Γιακά. Εντάξει, βγήκαμε κι εμείς μια φορά δεύτερη. Τι έγινε? Άστο να είναι, να σου πω κάτι. Ταπεινή μου γνώμη. Ναι. Καλύτερα να μην σε υπολογίζουν και να σε βρουν μπροστά τους, παρά να σε υπολογίζουν. Δεν είναι όμως, δεν είμαστε αυτής της λογικής, ρε παιδιά. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Θέλουμε να εξηγιάνουμε το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να εξηγιάνουμε λίγο, να ανεβάσουμε σιγά, τα ποδόσφαιρα. Καλέ μου άνθρωπε, η μεγαλύτερη σου μαγιά σαν ομάδα είναι η εξής. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει? Ναι. Ότι χωρίς να έχεις το υλικό το οποίο είναι για δεύτερη θέση, έχεις μια γάτα πρόεδρο και έναν απίστευτο προπονητή, ο οποίος με τη δουλειά του
σε έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ο προπονητής είναι, όχι ο πρόεδρος, κάνει τη δουλειά του σωστά. Καλά, ξέρουμε τον πρόεδρο, δεν τον γουστάρετε πολύ. Αλλά ο Λουτσέσκο τουλάχιστον ξέρουμε ότι είναι ένας... Δεν τον γουστάρετε, τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο δεν τον γουστάρετε. Γιατί δεν τον γουστάρουμε? Ξέρω εγώ. Καταρχήν μην ξανθεί και ο Πανόπουλος. Έχει δώσει σε αυτά τα χρόνια που είναι, δεν έχει δώσει δικαίωμα σε κανένα, ρε παιδιά. Δεν τον αγαπάτε, ρε φίλε. Δεν τον αγαπάμε, ναι, γιατί δεν έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο. Γιατί δεν τον αγαπάτε, ρε φίλε. Εδώ δεν πάτε εσείς στο γήπεδο και θες εγώ από Θεσσαλονίκη από για την Ξάνθη να με ακούσουν 30 ξανθιώτες. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά θέλω να αντικρούσεις αυτόν που παίρνει και λέει χόρτασε ψήρα και βγήκε στο γιατρό. Δεν χόρτασε ψήρα. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι. Τι όχι, μωρέ. Σιγά. Να είμαστε και λίγο σοβαροί τώρα σε αυτά που λέμε. Τι σοβαροί, τι έκανε. Δεν υπάρχει τώρα. 100 χρόνια στην Αλφα Εθνική, ένα Κύπρο δεν πήγε. Ευρώπη δεν βγήκε μια φορά. Ρε αυγουλωμάτι, σε μιλάω τώρα, εγώ σε ακούω τόσα χρόνια α πούμε και μου άπε πέντε χρόνια. Σιγά την Ξάνθη, μωρέ τώρα, εδώ παρακαλάγατε την επανομήνα σα τόσο ο διοικητή ασφαλεία εκεί πέρα τώρα. Άσε με τώρα. Πώ, γιατί, δηλαδή ένα. Άμα δεν ήταν ο Πανόπουλο τώρα θα παίζατε με την Κεσάνη Ερασμίου θα παίζατε. Ναι, ρε φίλε, και αν δεν ήταν η μάνα. Και δεν τον αγαπάτε! Και δεν τον αγαπάτε κιόλα τον Πανόπουλο. Αυτοί που τον αγαπάνε και ξέρει ο Πανόπουλο ποιο αγαπάει και ποιο όχι. Σιγά, κρυόκολλοι ξανθιώτε εκεί πέρα πάνω. Ακριβώ. Πάλι τα ίδια. Ρε κρυόκολλοι είστε, μωρέ τώρα. Ήρθε ο άνθρωπο 30 χρόνια, σα έκανε ομάδα, σα έκανε γήπεδο, σα έκανε ξενοδοχείο. Κρυόκολλοι. Αμφιβάλλει κανεί γι' αυτό. Εγώ τι, αμφιβάλλετε, ναι. Κρυόκολλοι είστε. Κρύοι άνθρωποι είστε. Δεν μπορείς, καταρχήν να έχει έρθει ποτέ στην Ξάνθη. Γιατί τι δεν έχω έρθει στην Ξάνθη. Η μητέρα σου είναι από εδώ από την Ξάνθη. Πιο άσχημη πόλη πληκτική υπάρχει από την Ξάνθη. Ρε, άκουσα ότι και η μητέρα σου είναι εδώ από την Ξάνθη. Είναι ποια μητέρα μου από την Ξάνθη, ρε φέλε. Ποια μητέρα μου από την Ξάνθη. Αφελώ είμαι τώρα, έτσι. Αφελώ είσαι, τι. Δεν μπορεί να καταλάβει πέντε πράγματα. Τι να καταλάβω, μωρέ την Ξάνθη. Μια πληκτική πόλη εκεί πέρα. Άμα πιάσει Νοέμβριο, σε πιάνει θλίψη να πούμε. Έχετε τον ανθρωπάκο εκεί, τον Πανόπουλο. Δεν πάτε στο γήπεδο. Σκόντα είμαστε, δεν είμαστε. Αόξι είμαστε. Αόξι είμαστε. Αόξι είμαστε. Ο Πανόπουλο δεν είναι ανθρωπάκο. Ανθρωπάκια είναι αυτοί που έχουν αυτέ τι ομάδε στη Θεσσαλονίκη. Που δεν μπορείτε να κάνετε. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό ακριβώς. Σε αυτό έχει δίκιο. Γιατί... χίλια δίκια έχει. Γιατί, μπας περιπτώσει. Μα αυτό ακριβώς. Ο άνθρωπος είναι κύριος στην πόλη του, δεν δρώνει σε δικαίωμα. Γιατί ακούω μπάλα. Ναι. Από την εκπομπή σας ακούω μπάλα. Ντάξει. Και θέλω να ακούσω και κάτι καλό για την πόλη μου, ρε. Άντε. Για την ομάδα μου, για την πόλη μου, για την ομάδα. Ποια πόλη μου, ρε. Μια θλίψη είναι αυτή η Ξάνθη. Τι όμορφια να έχει αυτή η Ξάνθη. Αυτό που λέω, όπως δεν χωνεύω κι εγώ κάποιες πόλεις. Βρε, χρυσέ μου άνθρωπε. Γιατί να μην τη χωνεύω εγώ την Ξάνθη. Αλλά είναι μια πόλη πληκτική. Τι όμορφια να έχει. Γιατί. Ήρθες εδώ να σε φιλοξενήσω, να σου δείξω τι έχει Ξάνθη. Τι να έχει Ξάνθη, μωρέ. Μια μου τι πόλη είναι. Ξέρεις τι κορμάρες. Θάλασσα δεν έχει. Τι έχει κορμέ, τι έχει. Ξέρεις τι κορμάρες έχει Ξάνθη. Και θα έρχομαι εγώ στην Ξάνθη να πηδήξω δηλαδή. Όχι, δεν σου είπα να πηδήξω. Έλα μια φορά να δεις. Τι, μου κάνει καμιά τουρκάλα. Κάνα κουρκούνημα. Α, σε μένα τι γιορτέ παλιά τώρα που πάμε να πιούμε κανένα ουζάκι. Τι κορμάρε τώρα 60 χρόνια. Κοίτα, κάνα προστάτη μη διονκώθηκε τώρα θε και. Καλό μεσημέρι, ρε φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά, για χαρά. Εντάξει, ωραία, τα είπαμε τον Ξανθιώτη. Είστε για δέσιμο και οι δύο. Ωραία είμαστε. Όχι, θα ήμασταν και σένα, ρε κρύε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώ τώρα. Τι κάνατε. Όλα καλά. Ρε καλώ τον ηγεσία. Καλώ τα παιδιά. Τι έγινε, ρε αμαρτωλή ομάδα. Πάζει, εγώ ξάνθη, ρε. Αμαρτωλή ομάδα, τι έγινε. Τι έγινε. Το παρελθόν το διώξατε. Δυστυχώς λυπήθηκα σήμερα. Ναι. Έγινε κλήρωση. Με τα φιλαράκια σας. Όχι. Άσε. Πρώιμο τελικό. Εγώ τον Ολυμπιακό τον ήθελα στον τελικό. Ναι. Α, ναι. Πρώιμο τελικό έγινε. Mm. Δυστυχώς. Αλλά εντάξει. Ετοιμάσου πρώτο για βασικά. Πότε είναι, αρχές Ιανουαρίου. 11 Ιανουαρίου. Πρώτο sold out. Γράψτε το. Πρώτο sold out. Sold out, τα καραβάνια ετοιμάζονται. Τι λες, μωρέ. Ετοιμάζονται, σου λέω. Άλλοι μου πήραν από πάνω από ευρώ, από κάτω από Αθήνα. Ετοιμάζονται, σου λέω. Γίνεται. Καταρχάς θα είναι πίτα το γήπεδο. 30 χιλιάρικα, δεν θα υπάρχει ούτε καρικλάκι ούτε τίποτα. Δεν μου λες, ρε, ηγεσία. Μια ερώτηση να σε κάνω. Μια ερώτηση να σε κάνω. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει κάνει κανένα sold out ο Άρης. Ένα μόνο. Ποιο. Ρε φίλε, πλάκα με κάνεις. Ρωτάω, δεν σε κάνω πλάκα. Χρονιές, φυσικά, πολλά, πάρα πολλά. Ένα πες μου, ρε. Τις χρονιές, τον Ολυμπιακό έτσι. Με την Αθλέτικο, ρε. Ποια Αθλέτικο. Με Αθλέτικο, βέβαια, να ξεκινήσω από ελληνικές ομάδες. Με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό. Πότε, ρε, πού. Τι πότε, πριν 3-4 χρόνια. Κάνετε sold out εσείς. Πλάκα κάνεις, το ένα πίσω από το άλλο, ρε. Δεν θυμάσαι, για κάνε γλουκού, για θυμίσου λίγο. Δεν θυμάμαι. Για βγάλε τα κοιτάπιες, μην ασχολείς τώρα, επειδή
κακώς έγινε, πέσαμε β' γάμα, ξέρω εγώ και ιστορίες. Καλώς πέσατε, καλώς. Φάγατε τα λεφτά και του Κοσμάκη. Καλώς πέσατε. Εντάξει, πέσαμε για τους λόγους που πέσαμε. Και εδώ ρε στο φιλικό με την Boca Juniors. Πες το να. Φιλικό sold out ήταν. Καλά, και με την Boca. Σε φιλικό. Τι να μας πεις, Ραπτόπουλε. Σκηνές απ' έξω. Εδώ δείχνεις βιντεάκια σε ξένους Ολλανδούς, Γερμανούς και ιστορίες. Τι μας λες. Και τους σηκώνεται τρίχα, λέει. Ποια τρίχα να μας πεις. Αυτός και ακόμα καλύτερος σου. Τι αυτός ο Άρης. Τι αυτός ο Άρης. Άμα χτυπείς στο YouTube, γίνεται πανικός να. Πληρώθηκαν οι παίκτες. Τι είπε, πάντα πληρωμένοι ήταν. Πλάκα με κάνει. Εντάξει, καλά, ναι. Τι εντάξει, τι εντάξει. Sold out τώρα τις 10 Ιανουαρίου, πότε είναι. Sold out. Βέβαια, sold out. Στο λέω από τώρα. Καλά. Δεν υπάρχει. Περίμενε. Η ηγεσία, η ερώτησή μου. Κάτι είπε για 200-300.000. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο λαός. Αριανός λαός στον πλανήτη. Λυπήθηκε σήμερα. Στο λέω εγώ, γιατί μόλις Αριανούς έχω μιλήσει αυτό το πράγμα μου. Τι λυπήθηκαν που έγινε πρόεδρος τελικός. Κληρώθηκε. Το Ολυμπιακό τον θέλουμε στο τελικό. Βέβαια κάποιοι άλλοι χάρηκαν, ας πούμε, δική της πόλης χάρηκαν, γιατί σου λέει παπαπαπα. Γλιτώσανε τον δρόμο. Φυσικά ρε φίλε, δεν τους αποκλείσαμε στην Α' Εθνική, θα τους αποκλείαμε τώρα που είμαστε, τυχάνει να είμαστε στη Β' Εθνική. Γιατί μην νομίζεις ότι δεν είναι, ποιος ΠΑΟΚ, να σου πω και τ' άλλο, ποιος ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, τον ΠΑΟΚ θα κερδίζετε, θα αποκλείατε. Εδώ με offside goal πήρατε τα τρίκαλα, ρε βλάχο. Δεν παρακαλώ τώρα. Τι. Περίμενε. Θέλω υπεύθυνη απάντηση. Offside goal ο Ηρακλής, offside goal ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Καλά, Η μικρή της πόλης έχουν σφυρίγματα. Από πού τα ούτα σφυρίγματα η μικρή της πόλης. Προσκυνήματα στην Παναγία σου, μέλα. Λοιπόν, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, δεν μου λες. Πιο εύκολο sold out. Θέλω ειλικρινή απάντηση. Πιο εύκολο sold out γίνεται με τον Ολυμπιακό ή θα γινόταν με τον ΠΑΟΚ, ειλικρινά. Το Ολυμπιακό, ρε φίλε. Καταρχάς. Είναι δύο φαντασμαγορικές ομάδες της Ελλάδος. Φαντασμαγορικές ομάδες. Κλείσε ρε φίλιο. Κλείσε να μιλείς κανένα. Κλείσε η ηγεσία. Κατ' στην Πάτρα σηκώθηκαν οι γάβροι από απέναντι και μας χειροκροτούσαν. Σου λέει τι είναι αυτή ρε. Τι είναι αυτή ρε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον επόμενο. Πάει τελείως. Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Παιδί μου, γιατί τόση ώρα με έχεις στο τηλέφωνο να περιμένω τον Αριανό. Τι αργένει η ψυχή, δεν έχουν καλή κυρία. Έχουν. Εγώ τους αγαπάω όλους. Εγώ αγαπάω όλες τις Θεσσαλονίκες. Καλός άνθρωπος. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σου τηλεφωνώ από τα Πατήσια και θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τη Θεσσαλονίκη, όχι για τον ΠΑΟΚ. Να κάνετε ό,τι θέλετε. Γιατί ο ΠΑΟΚ κατασκόπευσε το παιχνίδι προχθές με τη Σάλκε που έπαιζε με τη Φράιμπουργκ. Το κατασκόπευσε. Ομάδα να την περάσουμε περίπατο. Α, μάλιστα. Μπράβο. Λοιπόν, ναι. Είδα την ομάδα, τη μέτρησα καλά. Είναι ομάδα να την περάσουμε περίπατο. Πού είδες αδυναμίες δηλαδή. Αγωνία για τις άλλες. Συγγνώμη κυρία, πού είδατε αδυναμίες της αντιπάλου. Πάρα πολλές. Πού, στις πτέρυγες, πού. Παντού. Δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε. Συγγνώμη κυρία μου, να ρωτήσω κάτι. Πέστε μου κυρία μου. Δεν θα έπρεπε να δείτε και άλλο παιχνίδι, γιατί ένα παιχνίδι δεν είναι απαραίτητο κριτήριο για να βγάλει. Λοιπόν, άκουσε να σου πω Κωνσταντίνε. Εγώ, επειδή. Ξέρεις γιατί σε πήρα σήμερα, όχι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σε πήρα να κάνω ένα σχόλιο για τη Θεσσαλονίκη. Για πείτε μας. Γιατί άκουγα το πρωί ένα ραδιόφωνο εδώ. Ναι, ναι. Που ακούω ραδιόφωνο το πρωί. Ναι, ναι. Και δεν θέλω να πω ποιο σταθμό. Συγγνώμη, αθηναϊκό. Βγήκε κάποιο κουλτουριάρη που πάρθει στη Θεσσαλονίκη. Α, ναι. Για Χριστούγεννα. Ναι. Και είπε: είμαι πολύ τυχερό που θα πάω σε αυτή την ερωτική πόλη. Αυτή η λέξη ερωτική πόλη με εκνευρίζει φοβερά. Γιατί το λέτε αυτό. Η Θεσσαλονίκη είναι πόλη πρώτον για το φαγητό τη, για την ομορφιά τη, για τον κόσμο τη. Αλλά. Δεύτερον. Για την παοκάρα της. Μάλιστα. Τρίτον, για το ράδιο Αρδίλα της που χθες. Ναι. Όταν έκανε σχόλιο με τον Μίκη Τζάκερ, τον Στιντ και αυτά, γέλασα τόσο πολύ που μετά τους έβριζα γιατί έβλεπα στερά. Το κόβουν το ράδιο Αρδίλα, δεν ξέρω αν το έμαθες. Το κόβουν το ράδιο Αρδίλα. Αν το πάνε μια φορά το μήνα. Λοιπόν, άκουσε να σου πω Κωνσταντίνε, εγώ το μόνο που βλέπω από την ελληνική τηλεόραση, γιατί βλέπω Νόβα και ΟΤΕ όλη μέρα από εδώ, είδα και τον Άρη με τα τρίκαλα προχθές. Και μόλις προηγήθηκαν τα τρίκαλα, λέω τώρα τους πετάξουνε 3 γκολ. Ναι. Λοιπόν, άκουσε να σου πω, βλέπω μόνο ποδόσφαιρο, ταινίες, ντοκιμαντέρ, γιατί έχω τα δύο συνδρομητικά. Το μόνο που βλέπω από την ελληνική τηλεόραση είναι το ράδιο Αρβίλα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχει και κάτι ποιοτικό. Στην τηλεόραση. Θαυμάζει. Πήρα να παραπονεθώ ότι όλοι αυτοί οι ανέραστοι, ναι, που κάνουν δηλώσεις εδώ στα ραδιόφωνα της Αθήνας ότι πάμε Θεσσαλονίκη στην ερωτική πόλη, είναι ανέραστοι.
Δηλαδή στη Χαλκιδική δεν μπορούν να ερωτευτούν. Ούτε στη Βέρεια, ούτε στην Έδεσα, ούτε στην Καστοριά. Σε μπλε εκεί πόλη. Δεν μπορούν να ερωτευτούν. Θέλουν να πάνε στην ερωτική πόλη που η Θεσσαλονίκη τα έχει όλα. Δεν ξέρω η Θεσσαλονίκη σαν την αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν την αγαπάνε. Δεν την αγαπάνε. Δεν την αγαπάνε. Μια Βρωμόπουλη την καταντήσανε. Έχω ένα φίλο και δεν θέλω να το πω στον αέρα γιατί ακούει το ραδιόφωνο το δικό σας, ακούει τις εκπομπές. Έχω ένα πολύ καλό φίλο αδελφικό στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα και φοβάμαι να του μιλήσω για τη Θεσσαλονίκη. Μου είναι εδώ είστε τυχεροί που ζει. Τυχεροί δηλαδή χθες που έβλεπα να καίνε τα τρόλια από τον μπαλκόνι μου. Βλάχος Θεσσαλονικιός, κυρία μου. Να είστε καλά. Βλάχος Θεσσαλονικιός. Δύο γραμμές από τον τυχεροί που ζει στα Παντήσια. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, ρε. Καλησπέρα, ρε. Κύριε Μελιχιανίδη, λέγε. Σ' ακούω τώρα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ο Κουλιανός ανέλαβε να βρει την ψαροταβέρνα. Ο Κόκκινος θα επιμεληθεί το μενού. Και εγώ θα πληρώσω το λογαριασμό γιατί πάω από τα Ιωάννια αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στην ελληνική γλώσσα εκεί που λένε καμιά φορά μαύρη γάτα πρέπει να το διαγράψω και να βάλουν Κωστή Δρατόπουλος. Στην φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όταν γράφουν Μητσοτάκη θα βάζω εσένα από πάνω. Έχεις δίπλα σου τον μέτρ των προβλέψεων και δεν έχεις πάρει τίποτα από αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Έχεις κουμπάρει τον πατριάρχη του Μπέγκ, δεν έχεις πάρει τίποτα από αυτό. Και όσον αφορά εσά δεν γιανιώτες. Είστε όλοι φλόροι που δεν ξέρετε σήμερα να δείτε αντιτά τα χρήματα και λύνετε μέσα στο γήπεδο, φλόροι! Τα φάρεσε τα λιώκο ροψάρτε! Το κατεβάσα τον Αρκάκη στον Ολυμπιακό, φλόροι γανιώτες! Μαγιάχες, χαρήκατε! Μπράβο, μπράβο και σε λέω, Λελισσαρίδη! Που σε καπούει ο κάθε πόρτης με την έργα σου! Τι ποτένιε! Επανασύρθηκε. Επόμενος κύριος, ναι. Τον εκνεύρισε ο μετανάστης δυτικών συνοικιών. Ναι, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Ενημερωτικά παίρνω για τον φίλο που ρώτησε πού θα είναι η φίλαθλη του ΠΑΟΚ στη Σάλκε. Θα είναι όπως και στον αγώνα του Champions League στις θύρες από 63 έως 66 και V και W. Το κατάλαβες Κόκκινε τι είπε άνθρωπος. Όχι. Για κάνε μια εξήγηση να το καταλάβει και ο Κόκκινος. Όχι. Λοιπόν. Πάρ' το πάρε. Έχω ανεβάσει και τη σελίδα στο Facebook. Ναι. Γιατί η Σάλκη έχει βγάλει ήδη την προπόληση των εισιτηρίων για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Εδώ και καιρό το έχει κάνει. Μπράβο. Έτσι. Θα είναι στις θύρες από 63 έως 66 και V και W. Τέλειος. Έκλεισες. Οκ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Τι τέλος μια γραμμή ακόμα θέλω. Πάρα και 20 μας βάζετε ναι. Μας μέσα, δε, εσύ, Θανάση. Εκείνος ο Μπούζος δεν βάζει γλώσσα μέσα. Ο Καναλάκης και 20. Εμείς που βγαίνουμε και 25. Καλά, μωρέ γρινιάρι. Πάμε στον τελευταίο για ένα λεπτό. Γουρσούς Λαμά. Λέγε, φίλε. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Τι κάνεις, Κωστάκι μου, Γρηγοράκι μου, καλά είσαι. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Τι λέει, πώς πάνε τα παλικάρια. Τι έγινε, βγάλατε θάρρος. Πιάσατε πρώτη θέση, η ψήρα στο γιακά και βγαίνετε. Σταμάτα ρε, άντε ρε. Θα παίξει ο πρώτος της Β' Εθνικής με τον πρώτο της Α' Εθνικής. Ακόμα θα είσαι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και ένα ωραίο ντέρμπι. Ακόμα είσαι δεύτερος. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Ακόμα δεύτερος. Θα γίνουμε πρώτοι ρε φίλε. Δεν αμφιβάλλω. Μαζί σου. Αλλά για την ώρα είσαι δεύτερος. Να είμαστε δίκαιοι. Ωραία. Τώρα από εκεί πέρα χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα να ξαναβγαίνει ο Αντωνιάδης. Κωστάκι μου, δώσε το λίγο. Ο τέτοιος ρε πού είναι. Ο Αριανός ο... τα ντερέκα της πιάτας που έλεγες ρε, ο Θάβρος ρε. Τον επίπληξα στο... βγήκε ως χρυσαυγίτης να πούμε στο Europe One και τον έκανα άμμο γυάλα να πούμε. Τον έσκισα. Και δεν ξαναβγαίνει. Τον έσκισα. Εδώ ρε αναστήθηκε ο Αντωνιάδης. Τον έσκισα. Τον έκανα αρόμπα τον Πασοξή. Εδώ βγαίνει ο ηγεσίας τώρα μετά από καιρό. Τον Πασοξή τον έκανα. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τον Πασοξή τον έκανα αρόμπα. Τον Πασοξή που τον παίζει Χρυσαυγίτης. Μόνο ο Επταλοφίτης μένει. Τον Πασοξή που τον παίζει Χρυσαυγίτης τον έσκισα. Για μας βέβαια δεν ήταν μεγάλη διαφορά. Γάβρο του Βορρά ψάχναμε γάβρο του Νότου μας ήρθε. Δεν μας πειράζει. Εντάξει το πράγμα είναι. Α, έτσι. Ideas. Μιλάς για την ΑΕΚ τώρα και τα Γιάννενα. Πες. Μαύρο προπονητή ποδοσφαίρου έχεις δει εσύ ποτέ ρε. Αυτά που σου έχω πει εγώ πριν από 5 χρόνια. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Καλά που άντε, ρε, και τα λέει. Είναι τσάκαλος μεγάλος. Άντε ρε. Είναι μεγάλος τσάκαλος. Ο ρατσισμός αυτός εδώ που υπάρχει δεν σου λέει τίποτα. Ποιος είναι ο ρατσισμός.
που υπάρχει. Που δεν... Ένα Ράικαρντ πήγε να βγει και τον εξαφανίσαν. Φυσικά. Μαύρο προπονητή. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Μυαλό. Πού. Στροφάρι. Τον Μπόκο Λόγκα τον βάλουμε προπονητή. Δεν κάνει. Ρε. Για λίγου. Όσοι το πιάνετε, το πιάσατε. Μπράβο, ρε Γκροφ. Το πιάνετε. Πριν από 5 χρόνια σου το είπα. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Τσάκαλο είσαι. Πού ήταν ο Μωράη πριν από λίγο. Πού ήταν. Τουρκία. Ω τι έφυγε, ω από τυχόν. Ναι. Ποιο τον έφερε στην ΑΕΚ. Ποιο. Ο Κόντι. Ο Κοντό. Ο Κόντι. Α. Γεια σα. 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 Γεια σα.